Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, Τρόικα κυρίες και κύριοι. Μαζί με Στέργιο Αναστασιάδη ξεκινάμε. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2 με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Και όχι μόνο βεβαίως, ό,τι υπάρχει, ό,τι προκύπτει, είτε με τους κορονοϊούς, είτε με Τούρκους, είτε... Τι άλλο έχουμε στην επικαιρότητα αυτή την περίοδο? Έχουμε την τιμή σήμερα και είναι στην πόλη ο πρωθυπουργός μας. Πρωθυπουργάρα είναι στην πόλη. Και τα μεγάλα έργα. Πολύ ωραία. Της πόλης. Εντάξει, δεν έχει μεγάλα έργα η πόλη, αλλά. Γελάνε και τα ψάρια που βγαίνουν μόνο από τη θάλασσα. Γελάνε. Πρωθυπουργάρα, πρωθυπουργάρα. Όπως γελάω επίσης με αυτούς που μνημονεύουν τα γενέθλια του Πασόκ σήμερα. 3 Σεπτεμβρίου, φίλε. Γέλιο και εκεί. Και όχι μόνο, περίμενε τώρα που το θυμήθηκα. Γέλιο και εκεί. Χρόνια πολλά στο Μετροσπορ. Εσύ από την αρχή δεν ήσουν? Όχι. Στην πορεία ήρθες. Στο πρώτο εξάμεινο. Θύτευσες, φίλε όμως. Θύτευσες. Πόσα χρόνια σου είναι εκεί, πολλά? 14. Σαν του Αλπικίδη τη φανέλα δηλαδή. Ναι. 14 ήσουνα. Ναι. Διπλάσια, όχι διπλάσια από μένα. Στο Μετροσπορ, ναι, διπλάσια από μένα. Το 7 έφυγα εγώ. Άρα Στέργιο. Άρα Στέργιο, ορίστε. Μετροσπορ που ιδρύθηκε την ίδια μέρα με το Πασόκ. Τότε υπήρχαν καλές σχέσεις με Βενιζέλο. Λοιπόν, Πασόκ λοιπόν σήμερα. Τι ωραία. Κυρκύρ, κυρκύρ. Γελώ με όλους αυτούς. Κυρκύρ. Μου φαίνεται αδιανόητο, εκτός αν τα παίρνεις από τα κόμματα. Ναι. Που πολλοί τα παίρνουν και μέσω του Facebook. Facebook. Δηλαδή βλέπεις, ρε παιδί μου, κάποιος που είναι κολλημένος. Πώς γίνεται αυτό, είναι εύκολο να το πάρω κι εγώ? Πώς? Φίλε, σε πληρώνει το κόμμα και κάνεις αγώνα μέσω του Facebook. Δεν νομίζω. Κοίταξε, επειδή όχι, έχω σχέσει με τα κόμματα. Σας το λέω εγώ τώρα, εγώ υπεύθυνος το λέω. Δεν το λέω. Άκουσα στον καφενέ. Παίρνουν τα κόμματα λεφτά και τι? Ναι, ψηφίζουν τα κόμματα. Και είναι η δουλειά σου αυτή. Οτιδήποτε κακό κείμενο του αντιπάλου κόμματος, το χτυπάς. Εντάξει. Μπορώ να ενταχθώ στο τίμα αυτό? Ρώτα το κόμμα σου. Ναι, ναι, ενταχθώ. Να δει αν μπορεί να σε ενταχθεί. Μπορώ να ενταχθώ και σε άλλο κόμμα. Κονδύλια έχει. Και σε άλλο κόμμα. Γίνεται. Εκτός λοιπόν από αυτούς που ζουν από τα κόμματα και τους έχουν βάλει τα κόμματα, ξέρω εγώ, είναι οχταμερής οικογένεια, έχουν βάλει 9 άτομα στο δημόσιο. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι πραγματικά γελάω μαζί τους που είναι του μεροκάμα του Μόκθου, έχουν παιδιά χωρίς δουλειά, αυτό δεν έχουν στον ήλιο μοίρα και συνεχίζουν να είναι πίσω από ένα κόμμα. Είτε πράσινο, είτε κόκκινο, είτε μπλε, είτε οτιδήποτε άλλο. Έχω και φίλους που έχουν βοηθεί από τα κόμματα και εγώ αν είχα βοηθηθεί θα ήμουν αφόλα. Αυτούς δεν τους κατηγορώ αυτούς. Εντάξει. Που η ζωή τους έχει φτιαχτεί από το Πασόκ, από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ και από οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Αλλά αυτούς που είναι στο μεροκάματο, η ζωή τους δεν αλλάζει, είτε είναι στην κυβέρνηση κόκκινη, είτε μπλε, είτε πράσινη και συνεχίζουν με τόσο έτσι αυτό και όρεξη και μπλα. Με ξεπερνάει με αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, είναι μυστήριες εποχές. Εντάξει. Αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι τα παίρνουν από τα κόμματα για να βομβαρδίζουν στο Facebook οτιδήποτε πλήττει την εικόνα του αντιπάλου κόμματος, είναι μια πραγματικότητα, γιατί γίνεται πολύ παιχνίδι και από τα social media. Okay. Τέλος πάντων, η μισή πόλη έχει παραλύσει, όπως γίνεται κάθε φορά που επισκέφτεται ένας πολιτικός αρχηγός τη λεγόμενη συμπρωτεύουσα. Όταν διάβασα το δελτίο τύπου, χρήσανε ότι έρχεται για να μιλήσει για τα μεγάλα έργα της πόλης. Πραγματικά, εντάξει. Δεν ήξερα αν πρέπει να γελάσω ή αν θα κλάψω. Ποια έργα κάνουμε? Το γήπεδο της Τούμπας. Ορίστε, εύνοια. Να τα πάλι. Πάλι ευνοημένοι είστε. Γήπεδο Τούμπας είναι μέσα στα μεγάλα έργα. Ναι. Ωραία. Προχωράει το σχέδιο για την Τούμπα. Την ίδια στιγμή διάβαζα. Τίποτα. Είμαστε σε μια εποχή που πραγματικά, εντάξει, ο Κοσμάκης έχει λαλήσει. Εντάξει, υπάρχουν και πολλοί απαίδευτοι γενικότερα ανάμεσά μας. Αλήθεια είναι και αυτό. Δεν σου λέω αμόρφωτη, γιατί δεν έχει σχέση αν έχει πάει σχολείο ή όχι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πάει σχολείο ή δεν το έχουν βγάλει τέλος πάντων και είναι πολύ πιο μορφωμένοι από τους υπόλοιπους, εντάξει. Πόσα σχόλια γιατί παρουσιάστηκαν οι φανέλες της Εθνικής πάνω σε μαύρες κούκλες. Το διάβασες? Πόσες? Πόσα σχόλια. Παρουσίασε η Εθνική χθες τις φανέλες της. Είναι τόσο τραγικό και που δεν το άνοιξα καν. Γιατί η μαύρη κούκλα να... Μιλάμε για βόδια, εντάξει. Δεν το άνοιξα καν. Το είδα το θέμα. Να μην πω ότι έχουν μέσα στο μυαλό τους. Εντάξει, ναι, όπως λέει το σύνθημα. Μιλάμε για βόδια τώρα. Θα σου πω το εξής. Ότι όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί ψηφίζουν, Χρήστα. Όχι, όχι. Όλοι αυτοί ζουν ανάμεσά μας. Πέρα από αυτό. Εντάξει, όλοι ψηφίζουμε. Πέρα από αυτό, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, είτε είναι μπαχαλάκιδες στους δρόμους, είτε είναι μπαχαλάκιδες στο Facebook. Γιατί είναι και από μία και από την άλλη.
είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι θα σε φωνάξουν εσένα γιατί σε πάω και εμένα γιατί είμαι Άρης και τη φορά μια φανέλα εννοώ. Είτε γιατί είμαι μαύρος ή λευκός ή κόκκινος ή κίτρινος ή οτιδήποτε άλλο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όμως παίρνουν δύναμη. Αυτοί που κάνουν επεισόδια στα γήπεδα. Αυτοί που παίζουν ξύλο τα βράδια και πετάνε ένας μολότοφ στα στόρια του άλλου. Όλοι αυτοί όμως, Στέργιο, το βασικό συστατικό για να το κάνουν και την επόμενη φορά είναι η δημοσιότητα. Άρα εγώ θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά να συνεννοηθούμε, αν μπορεί να γίνει ποτέ αυτό, και να σταματήσουμε να τους προβάλλουμε. Γιατί αν δεν τους προβάλλουμε, άρα δεν στέλνουμε το μήνυμα. Υπάρχουν και νόμοι. Οι νόμοι υπάρχουν και όπως βλέπεις το τελευταίο διάστημα όταν για βγάζεις, τα οπαδικά. Όταν βγάζεις ρατσιστικό μίσος, είναι το μόνο εύκολο να βρουν την IP σου, είτε λέγεσαι Παρατσούκλη, Λεωνίδας, Ελαδάρα. Αυτό και που οφείλουμε να ομολογήσουμε όλοι, άλλο. Αυτό που οφείλουμε να ομολογήσουμε όλοι το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι, επειδή το παρακολουθούμε στα οπαδικά, βλέπεις ότι υπάρχουν γενικότερα συλλήψεις, προσαγωγές για διάφορα επεισόδια του παρελθόντος από όλες τις ομάδες. Γιατί όντως ο Αριανός λέει μόνο του Παοξή, ο Παοξής του Αριανού, ο Γάβρος του Παναθηναϊκού. Εγώ δεν είχα διάθεση να το ανοίξω το θέμα. Σου λέω ότι η δημοσιότητα είναι πολύ σημαντική. Εγώ σου λέω ότι πρέπει να είσαι βλάκας με περικεφαλαία για να σκεφτείς ότι η κούκλα είναι μαύρη που είναι πάνω η φανέλα της Εθνικής και είναι ντροπή για την Ελλάδα που η φανέλα διαφημίζεται πάνω σε μαύρη κούκλα ή σε βλάκα με περικεφαλαία. Δηλαδή θέλει πολύ σκέψη να κάνει. Περικεφαλαία, γιατί τη βάζεις μέσα. Δεν πρέπει, χωρίς περικεφαλαία. Γιατί το λέμε με την περικεφαλαία. Γιατί το λέμε. Τι τονίζουμε με την περικεφαλαία, δηλαδή. Όχι, αυτό έχει και σημειολογική σημασία. Αυτοί όλοι οι Ελληναράδες είναι βλάκες με περικεφαλαία. Ξέρετε τώρα ανάποδα όμως. Γιατί τους λες Ελληναράδες. Και γιατί πρέπει να προσβάλλω εγώ την περικεφαλαία. Που ήταν τιμή και καμάρι μας κάποτε. Γιατί πρέπει να την προσβάλλω. Μην κάνεις το αντίθετο, το ανάποδο. Δεν μπορώ, με ξυπερνάει, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά να δεις την κούκλα που είναι μαύρη και να σκεφτείς αυτό το πράγμα, με ξυπερνάει εμένα. Η ουσία είναι ότι φταίει ο γραμμένος. Αυτή είναι η ουσία, κύριε. Λοιπόν. Εντάξει, η βλακία στην Ελλάδα είναι απίθμενη, εντάξει. Παντού, παντού, Στέργιο. Όχι, δεν είναι παντού. Απλά εδώ, δεν είναι παντού, εδώ την υπερτονίζουμε. Την υπερτονίζουμε. Έχουμε γεμίσει αμόρφωτους, Χρήστανθε, σε όλα τα επίπεδα. Απαίδευτος, όχι αμόρφωτος. Και απαίδευτος και αμόρφωτος. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή όμως υπάρχουν και πολλές ανάγκες, το Practiker Θεσσαλονίκης κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας και έχοντας ανακοινήσει πλήρως όλους τους χώρους του, πιο όμορφο από ποτέ, το γιορτάζει με απίστευτες προσφορές και έναν μεγάλο διαγωνισμό έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να περάσετε μια βόλτα, να δείτε τους ανανεωμένους χώρους και τις νέες ολόφρεσκες εκθέσεις επίπλου και μπάνιου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάτι που χρειάζεται για το σπίτι σας. Από μια φανερά ανανεωμένη γκάμα επίπλων και διακοσμητικών μέχρι ήδη κήπου, ήδη υγιεινής, εργαλεία, μηχανήματα, τα πάντα όλα υπάρχουν στο Practiker Θεσσαλονίκης. Ευκαιρία να πάτε μια βόλτα στην Πηλαία και να επανδρώσετε κυριολεκτικά το σπίτι σας. Μαζί μας πρώτη ώρα της εκπομπής και το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο κορυφαίος χώρος διασκέδασης. Μοναδικός χώρος διασκέδασης και πλέον όσοι δεν έχετε πάει, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, θα πάτε, θα κάνετε την εγγραφή σας και υπάρχουν μοναδικά προνόμια για όλους εσάς, δώρα, εκπλήξεις και αποκλειστικές κληρώσεις όπου μπορείτε να παίρνετε μέρος για να δοκιμάζετε την τύχη σας. Επαναλαμβάνω, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, ειδικά προνόμια, όλα τα νέα μέλη αποκτούν μοναδικά προνόμια στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκης, τον κορυφαίο, τον απόλυτο προορισμό διασκέδασης, αλλά και επειδή είμαστε και σε περίεργες εποχές, και τον πιο ασφαλή προορισμό διασκέδασης. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε πρωτάθλημα, βέβαια θα το ξέρουμε οριστικά αύριο νομίζω. Πριν από λίγο υπάρχει ανακοίνωση της Super League, για να μπούμε λίγο και στα αθλητικά, στο αντικείμενό μας αυτό καθ' αυτό, και υπάρχουν διάφορα ζητηματάκια που έχει ανακοινώσει η Λίγκα και είναι σημαντικά. Καταρχήν, αύριο, Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, 12.30 ώρα, Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψη όπως γίνεται πλέον. Θέματα. Έγκριση συνοπτικού προγράμματος αγώνα πρωταθλήματος Super League Ιντερβέτεν 2020-2021. Θέματα κλήρωσης πρωταθλήματος. Άιντε, Στέργιο, ναι. Φτάσαμε. Super League Ιντερβέτεν 2020-2021. Θέματα διοργάνωσης πρωταθλήματος Super League. Και σχέσεις με ΕΠΟ. Σημαντικό.
Και το καλύτερο θέμα από όλα, το οποίο μου αρέσει πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις και εκεί όπου βγαίνουν τα καλύτερα θέματα πάντα, διάφορα. Γιατί δεν βάζουμε όλα στα διάφορα. Δεν το καλύτερο, το διάφορα. Λοιπόν, υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 15 του καταστατικού του συνεταιρισμού θα λάβει χώρα δεύτερη επαναληπτική γενική συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης την Παρασκευή 4. Με τα ίδια θέματα ημερήσια και χωρίς άλλη πρόσκληση. Θα πρέπει μέχρι αύριο οι πέντε ομάδες που δεν έχουν συμβόλαιο τηλεοπτικό να πάνε σε οριστική συμφωνία με την Νόβα. Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Αυτό προκύπτει. Και νομίζω ότι και οι προτάσεις που έχει καταθέσει η Νόβα είναι καλές για το επίπεδο αυτών των ομάδων. Για μένα πιστεύω ότι μέχρι αύριο και με βάση την πληροφόρηση που έχω από την Νόβα και όχι από τον ΠΑΟΚ, θα κλείσει και ο ΠΑΟΚ στην Νόβα. Βέβαια, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Είναι κοντά πάντως οι δύο πλευρές. Για να το λες. Μετά την... την όλη φασαρία που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι η πρόταση που κάνει η Νόβα τώρα είναι κοντά στα θέλω του ΠΑΟΚ. Δεν είναι ακριβώς αυτή που θέλει. Αλλά είναι κοντά στα θέλω του ΠΑΟΚ και πρέπει να επιλέξει ο ΠΑΟΚ αν θα πάει για μία ακόμη χρονιά. Δική μου άποψη. Δίνεις και ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ρε φίλε, πραγματικά. Δίνω ρεπορτάζ με ξεπερνάει κάθε φορά. Δίνω ρεπορτάζ τηλεοπτικό. Ναι. Συνέχισε. Και είμαι πολύ ακριβής σε αυτά που λέω, όπως σε αυτά που έλεγα για Νόβα, ΠΑΟΚ, ΕΡΤ κτλ. Ήμουν ακριβέστατος. Γιατί, και να σου πω γιατί. Γιατί πάρα πολύ απλά εσείς μιλάτε με την πλευρά του ΠΑΟΚ για το συγκεκριμένο ζήτημα, εγώ μιλάω με την Νόβα. Υπάρχει μια διαφορά στην πληροφόρηση. Ναι. Ο ένας θέλει να προσπίσει τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ, ο άλλος θέλει να προσπίσει τα συμφέροντα της Νόβα. Συνέχισε να ενημερωθεί ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπάρχει πρόταση, λέω ψέματα. Συνέχισε, δεν έχω να πω κάτι. Τα λες πολύ ωραία. Άμα λέω κάτι που είναι, ωραία, που είναι μη αληθές, να το πεις. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται να ενημερώνω μόνο με όσα λέει η πλευρά του ΠΑΟΚ, φίλε. Η δική μου πληροφόρηση, το είπα κιόλας. Η δική μου πληροφόρηση και σου είπα και από πού προέρχεται. Είναι ότι υπάρχει, ότι έχετε καθίσει πλέον στο τραπέζι. Ότι έχετε θέσει το θέμα επίσης του Παπαδόπουλου. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ έχει πει. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή, να λέει μια ομάδα για να έρθω στο κανάλι σου, πρέπει να φύγει το τάδε στέλεχός σου. Εντάξει. Δικαίωμά του είναι. Μάλλον δικαίωμά του δεν είναι, αλλά το κάνει τέλος πάντων. Και είναι κοντά οι δύο πλευρές. Για μένα επιβεβαιώνεται 100% ότι αν το ΠΑΟΚ TV ήταν από μόνο του αυτόνομο κερδοφόρο για τόσα χρήματα, δεν θα μπαίνει στη διαδικασία να μιλήσεις με ένα κανάλι με το οποίο βρίζεσαι. Προφανώς όμως δεν έχεις τα έσοδα τα οποία εντός εισαγωγικών λέγονταν, ακούγονταν ή οτιδήποτε άλλο και είναι φυσιολογικό. Άκουσα για 200.000 συνδρομητές. Πρέπει να μας πούνε όμως από τις 200.000 συνδρομητές πώς ήταν 6 ευρώ και πώς ήταν 70 ευρώ. Για να δούμε και το ποσό που προκύπτει στο τέλος. Σίγουρα πάντως δεν είναι τα 7-7,5 εκατομμύρια που προσφέρει Νόβα αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ. Θα δούμε τι θα γίνει. Αν θα βρεθεί κοινή συνισταμένη, μπορεί ας πούμε να χαλάσει δουλειά στο ότι η Νόβα θα πει: όχι, δεν φεύγει ο Παπαδόπουλος. Στέλεχος της Νόβα είναι αυτός που αναφέρουμε έτσι, και να μην είναι στα λεφτά. Μπορεί να ο ΠΑΟΚ να λέει: όχι, ρε φίλε, εγώ θέλω 8 ντάγκ. Ντάγκαντούγκα. Δεν με νοιάζει ούτε 7 ούτε 7,5. Πάντως υπάρχει μια κοινή συνισταμένη πλέον το τελευταίο διάστημα και είναι πολύ. Πολύ πιθανό, όχι σίγουρο, να είναι και ο ΠΑΟΚ στην Νόβα τη νέα σεζόν. Και να δω τι θα κάνει μετά ο Αλαφούζος με το Παναθηναϊκό TV, με το οποίο μας είπε Στέργιο ότι πρέπει να δώσουμε 2,5 ευρώ για να δούμε το μάτς. Το μεθαύριο. Πόσα έπρεπε να δώσει, Χρυσάνθε, 0,50? Στο φιλικό, τίποτα, τζάμπα. Φιλικό είναι. Δες το τζάμπα. Θα το δω τζάμπα εγώ. Θα έρθω εδώ στο Λίμπερ και το δω. Τζάμπα, γιατί δεν κατάλαβα. Βασικά θα το δω τζάμπα γιατί θα το δω από τον ΟΤΕ TV. Που είμαι συνδρομητής. Γιατί μπορούμε να το δούμε και από εκεί, δεν μπορούμε. Από το TTV. Δεν το έχω ψάξει. Δες το λίγο για να ενημερώσουμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ, φίλε, πώς θα δει το φιλικό. Αυτό είναι το δικό μου το ρεπορτάζ σε σχέση με τα τηλεοπτικά. Δεν ξέρω αν έχεις κάτι διαφορετικό. Όχι, έπεισε όλα, τα κάλυψες μια χαρά. Ωραία. Δεν υπάρχει. Μπράβο. Χαίρομαι που είμαι ακριβής στο ρεπορτάζ. Αν δώσετε πάντα. Ο Χρήστος και για τα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ. Όχι, δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις. Η Νόβα ξέρει για τα αγωνιστικά του ΠΑΟΚ. Όχι, όχι, εσύ ξέρεις. Εσύ ξέρεις. Εγώ ξέρω ρεπορτάζ ΠΑΟΚ όπου δεν είναι αποκλειστική πληροφόρηση από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Ναι. Γιατί δεν με ενημερώνουν τα παιδιά, δεν ξέρω γιατί. Αλλά όταν εμπλέκεται και άλλος, ο δημοσιογράφος αυτό κάνει. Δεν γίνεται να στηρίζεται μόνο στο ότι του λέει πάει Άρης. Αυτό έκανες, Χρυσάνθε, όμως. Εγώ δεν κάνω καν ρεπορτάζ. Κάνε ρεπορτάζ, Άρη, δεν κάνω.
Όχι, μπορεί να είμαι η Παϊάρη. Μακάρι να κάνει τόσο καλό ρεπορτάζ. Μπορεί να είμαι η ίδια η Παϊάρη. Μακάρι να κάνει τόσο καλό ρεπορτάζ και στον Άρη. Το έχω ξαναπεί πέρσι τον Οκτώβριο. Μακάρι ναι, να κάνει τόσο βάση, καλό. Με βάση το γεγονό ότι. Και να μην έγραφε ότι ο Ντουρμισά είναι κανονική μεταγραφή και μετά να λε έτσι μα είπαν την ΠΑΕ και δεν κάναμε λάθος. Τίποτα. Δεν κάνω ρεπορτάζ καθημερινό στον Άρη. Ναι, δεν κάνω ρεπορτάζ. Τσίριζε όμω ότι είναι κανονική μεταγραφή. Στα πλαίσια. Και αποδείχθηκε ότι είναι δανεικό. Όχι, ποτέ πού αποδείχθηκε αυτό. Χρήσανδε, έχει πει στην εκπομπή ότι ναι, έκανα λάθο γιατί η ΠΑΕ Άρη μα είχε την πληροφόρηση. Το έχει πει στον αέρα, μην τρελαίνει τώρα. Ναι. Και. Πρέπει εδώ να το ψάξει περισσότερο. Εδώ εσεί είπατε ότι ο Καλπαζίτη δεν πήρε την Ξάνθη. Την Ξάνθη δεν την πήρε. Ότι ο Φασίδη. Το ξενοδοχείο είναι... πήρε. Α, ωραία. Και ο Άρη δεν πήρε τον Τουρμισάη. Τι πήρε. Το μείωμά του. Τον Φιωρίν. Τον Φιωρίν. Μάλιστα. Τι, πουλάτε τρέλα, δεν πουλάμε κι εμεί. Το έχει... ένα πήρε την Ξάνθη και ο άλλο πήρε τον Φιωρίν. Δανεικό. Το θέμα είναι να τον πήρε δανεικό ή ελεύθερο και στον άλλον έχει πάρει ολόκληρη ομάδα. Τι μου λε τώρα. Ή μάλλον δεν την έχει πάρει, να είμαι σωστός και ακριβής. Άσκησε κυριαρχική επιρροή σύμφωνα με τα αποτέλεσμα των ελληνικών δικαστήριων. Και περιμένουμε. Τα ελληνικά δικαστήρια δεν μπήκαν χρυσάντη στην υπόθεση. Ούτε το ΚΑΣ. Είναι η εισήγηση τη Μαρούπα και του Κουμπάρου. Αυτό, μην λέμε πάλι αυτό, τα ίδια. Κοίταξε, άμα η Μαρούπα και ο Κουμπάρο έκανε εισήγηση τώρα να μην πάρει άδεια, δεν θα πει το πρωτάθλημα. Αυτό είναι ο κανονισμό στην Ελλάδα. Η εισήγηση αυτών. Δεσμευτική για άλλους, μη δεσμευτική για άλλους. Μην ξαναπάμε τώρα. Κουράσαμε. Θα πας τον Οκτώβριο, δεν θα υπάρχει νομικό πλαίσιο και θα αθωωθείς γιατί δεν θα υπάρχει νόμος για να σε καταδικάσει. Τα ξέρουμε αυτά. Μια χαρά. Έλα στην Ξάνθη, έφυγε. Γεια σας. Την διέλυση στην Ξάνθη τελείως. Έρχεται ο Πάπας και θα πάρει τον Τάτο. Το μάθες αυτό για τον Τάτο. Δεν παρακολουθώ ο οποίος έκανε δήλωση ο Τάτος ότι χάρισε, 500 χιλιάρικα στον Άρη, είπε ο Τάτος. Έχει πάρει ο Τάτος μέχρι και το τελευταίο ευρώ των χρημάτων από τον Άρη και μάλιστα τα τελευταία 50 τα πήρε με εξώδικο. Με εξώδικο τα πήρε τα τελευταία 50 χιλιάρικα. Κατά τα άλλα χάρισε. Ό,τι να βγαίνει. Και εγώ χάρισα 500, όχι 27, 500 χάρισα. Τέλος πάντων. Ωραία είναι ο λαϊκισμός. Πάρα πολύ ωραίος. Αλλά εντάξει. Όταν βγαίνει ο Καρυπίδης, γιατί παρακαλούσε να γυρίσει και του λέει ο Καρυπίδης νο, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά για τον Άρη. Για μένα πάντως δεν γίνεται ένας παίκτης που κάνει προσφυγή κατά της ομάδας μετά να θέλει να γυρίσει πίσω. Όταν βλέπει ότι έχουν στρώσει τα πράγματα. Και όταν είσαι στη Β' Εθνική και πιέζεσαι και δεν έχεις έσοδα, να σε πιέζει το λαιμό. Και να βγαίνει συνέχεια και ο νομικός του, χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Μπάρι τον Ατλαμάζογλου, κάθε δυο και τρεις και λίγο σε συγκεκριμένο μέσο ενημέρωσης. Και να λέει: δεν θα γίνει, δεν θα πάει με το συστόν, δεν θα τα καταφέρει ο Άρης. Η FIFA δεν θα δώσει λευκή επιταγή. Την άλλη μέρα η FIFA δικαίωσε τον Άρη. Καθημερινά πίεση εκεί, εξώδικα. Εξώδικο για τον έναν, εξώδικο για τον άλλον. Όταν ο Άρης είχε ανάγκες. Με τα Βλαρίδη, με Ανάκογλου, τότε που τα ευρώ ήταν λίγα. Και τώρα θέλετε να έρθετε και να πάρετε χιλιάρικα. Νο! Στην Ξάνθη. Βου Εθνική τώρα. Αυτά είναι επειδή δεν ξέρω του Άρη καλά. Παρακαλώ. Έχει αποδειχθεί ότι δεν τα ξέρεις. Σωστά, έχεις δίκιο. Διαφωνούν μαζί σου οι χιλιάδες αναγνώσεις του Ολαμπαουτάρης και οι εκατομμύρια του Λίμπερο. Μην τα καλά. Εντάξει. Δεν έχω όρεξη καμία, χρήσατε να μπω σε την παράθεση και να σου πω σε ποια θέματα φέτος έχεις εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Σε κανένα. Σε κανένα στέλνιο. Έγινε. Οι κορυφαίοι δημοσιογράφοι είναι του Άρη γιατί λένε όλες τις αλήθειες και λένε και τις αλήθειες που δεν λέτε εσείς. Που δεν ήξερες αν συγκεκριμένα. Δεν ήξερες αν υπάρχει διαρροή. Φυσικά και δεν πουλούσες τρέλα. Φυσικά και θα για... συνεχίσω να πουλάω τρέλα. Και θα σας πουλάω τρέλα γιατί ενώ έχετε κάνει τη σύμπραξη αυτή με το γραμμένο, τους διακοφόντες και όλους αυτούς, μας μιλάτε για. Να ξαναγυρίσει το γραφείο τύπου, να είσαι και έμιστος στην ομάδα που προασπίζει τα συμφέροντά τη, να μην μα ζαλίσει και εμά. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, φίλε. Υπάρχουν τα payroll. Δεν ξέρεις για payroll. Υπάρχουν payroll. Δεν χρειάζεται να είσαι στην ομάδα. Τα payroll μπορεί να μοιράζει κάποιος μεγάλος επιχειρηματίας λεφτά δεξιά-αριστερά. Payroll μαύρα. Δεν μπορεί να γίνεται έτσι, Στέργιο. Που θα μου πεις για γραφείο τύπου και έμιστη και τα λοιπά και προπαγάνδα στον Άρη. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Δεν μιλάνε για σκηνή. Γιατί δεν μιλάνε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου? Για να μην κρεμαστεί κι άλλος. Μάλλον γι' αυτό. Θα πάμε στο break, κυρίες και κύριοι. Η εκπομπή με τον κορυφαίο ρεπόρτερ ΠΑΟΚ και ένα που ξέρει λίγα πράγματα για τον Άρη. Τώρα βάλτε ποιος είναι ο Στέργιος και ποιος είμαι εγώ. Θα πάει στο διάλειμμα και θα επανέλθει μετά τις 12.30 με όλη την επικαιρότητα
Το αγωνιστικό θα μας το πει ο Στέριος του ΠΑΟΚ. Όχι, πες το εσύ καλύτερα. Γιατί το πω εγώ. Ξέρεις καλύτερα από μένα, ρε φίλε. Αγωνιστικά δεν τα ξέρω. Τα πάντα ξέρεις καλύτερα για τον ΠΑΟΚ. Αλήθεια είναι αυτό, αλλά δεν τα λέω. Θα τα πεις. Όχι. Ό,τι θέλω θα λέω. Και ό,τι θέλω θα κάνω. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, το Πράκτικερ. Στην Πηλαία Θεσσαλονίκης. Κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας. Έχει ανακαινήσει πλήρως όλους τους χώρους του. Πιο όμορφα από ποτέ, το γιορτάζει με απίστευτες προσφορές και ένα μεγάλο διαγωνισμό έως στις 7 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να περάσετε μια βόλτα και να δείτε ανανεωμένους χώρους, νέες εκθέσεις επίπλων και μπάνιου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δείτε κάτι που χρειάζεται για το σπίτι σας. Φανερά ανανεωμένη γκάμα επίπλων και διακοσμητικών, ειδική που υδυγιεινής εργαλεία, μηχανήματα και άλλα πολλά. Πράκτικερ Θεσσαλονίκη στην Πηλαία. Break και επιστρέφουμε. Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη μας συντροφεύει στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Ο απόλυτος χώρος διασκέδασης και με απόλυτη ασφάλεια πλέον. Περάστε μια βόλτα και θα το αντιληφθείτε. Και αν είστε και νέος πελάτης, εισαγωγικά, νέο μέλος. Η νέα εγγραφή θα σας δώσει πολλά προνόμια, μοναδικά προνόμια, δώρα και πολλές εκπλήξεις με αποκλειστικές κληρώσεις. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ, θα μας πει ο Στέργιος τώρα για το ρεπορτάζ, τι έχει αγωνιστικά, παιχνίδια, φιλικά, όλα τα συναφή. Πριν πάμε στο ΠΑΟΚ, θέλω λίγο να σχολιάσω τις φωνούλες που ακούω και διαβάζω από χθες για ότι ο Φανσχίπ ίσως και να χρησιμοποιήσει τον Γιαννούλη σήμερα βασικό και όχι τον Τσιμίκα. Εντάξει, υπάρχουν δημοσιεύματα και τοποθετήσεις γιατί ο Τσιμίκας από τη Λίβερπουλ και έσχος για την ΕΠΟ του Γραμμένου και θα παίξει ο Γιαννούλης κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, η κατάσταση απλά είναι πλέον αειδιαστική. Okay. Από μονοπλευρή έτσι, πηγή από το Ολυμπιακού. Όταν έπαιζε στην Εθνική και ο Μανολάς και ο Σιώβας και ο Αβραάμ Παπαδόπουλος δεν άνοιγε μύτη. Όποιος μιλούσε για τις επιλογές των απίθανων ομοσπονδιακών τεχνικών ήταν ο γραφικός και που δεν νοιάζεται για την Εθνική και ντροπή. Ο Ολυμπιακός έχει τους καλύτερους παίκτες και πρέπει να παίζουν όλοι. Δηλαδή το μόνο που δεν έχουμε δει είναι μια ενδεκάδα μόνο από παίκτες του Ολυμπιακού. Κάποια στιγμή να θυμίσω στα παιδιά αυτά που έχει αποδειχτεί το πόσο ξεχνάνε και πραγματικά είναι για λύπηση, ότι έπαιζε ένα διάστημα ο Ρέτσος, εντάξει, και δεν έπαιζε ο Σταφυλίδης που ήταν ο βασικός μπακ στην Bundesliga τότε, στο ξεκίνημά του. Εντάξει, όλοι αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να μας κουνάνε ούτε το χέρι και το σχόλιο το κάνω γιατί εμπλέκτηκε ένας παίκτης του ΠΑΟΚ σήμερα. Συγγνώμη παιδιά, να αποφασίσει ο Φανσχίπ να χρησιμοποιήσει τον Γιαννούλη και όχι τον υπερπαίκτη των 10 υπήρων, τον Τζιμίκα. Μπορείτε να κάνετε μια εθνική Ολυμπιακού, να βάλετε και πρόεδρο της Ομοσπονδίας τον Κυρτζίκη ή κάποιον άλλον. Έναν προπονητή από αυτούς που περάσανε και είχατε τα κόζια και οι επιλογές ήταν δικές σας όλες όμως, και να μας αφήσετε στην ησυχία. Εντάξει, ποσός με νοιάζει η Εθνική, το έχω πει 100.000 φορές, ούτε καν θα δώσει σήμερα το παιχνίδι Σλοβενία-Ελλάδα. Παραδοσιακά δεν με απασχολεί η Εθνική, ούτε το 2004 με απασχολούσε. Εντάξει. Αλλά σχόλια και αυτά, εντάξει, έχετε κουράσει όλη την κοινωνία. Οκ, okay, και ακόμα και τους ίδιους τους οπαδούς του Ολυμπιακού έχετε κουράσει. Με τις αηδίες που γράφετε και λέτε, δεν θα παίξω Τσιμίκας. Να κάνουμε μια νέα επανάσταση. Να πέσει κυβέρνηση. Αφού δεν θα παίξει ο Τσιμίκας. Αν δεν παίξει, μπορεί να παίξει κάλλιστα. Το τονίζω γιατί δεν ξέρω σε ποια βόδια απευθύνεστε. Ορισμένοι δεν έχουν και μνημονικό πολύ καλό. Γενικά, σαν χώρα και σαν πολίτες, ξεχνάμε πολύ εύκολα. Αλλά τουλάχιστον εγώ το δικό μου το μνημονικό είναι μια χαρά. Άλλα κουσούρια μπορεί να έχω. Και θυμάμαι πολύ καλά, ξαναλέω, όταν παίζανε 7 παίκτες του Ολυμπιακού στην Ενδεκάδα και Μανολάς και Σιώπης και Παπαδόπουλος και όλη καλή κοινωνία. Και έπαιζε ο Ρέτσο και δεν έπαιζε ο Σταφυλίδης, που ήταν βασικός τότε στην Bayer Leverkusen και στη Hoffenheim. Εντάξει, και μπορείτε, ξαναλέω, και να το κλείσω να κάνετε μια εθνική δική σας, να παίζουν όλα τα καλά παιδιά εκεί, και γιατί όχι να μην κάνετε και μια ομοσπονδία και να βάλετε πάλι πρόεδρο τον Κυρτζίκη, τον Σαρή, με τους οποίους ο πρόεδρος του Ολυμπιακού συναντιόταν για κοινωνικούς λόγους, όπως είπε ο δικηγόρος του Βαγγέλη Μαρινάκη,
προχθές την συνέχεια της ποινικής δίκης για την υπόθεση των, των στημένων αγώνων της συμμορίας πρώην εγκληματικής οργάνωσης. Ο δικηγόρος του Βαγγέλη Μαρινάκη είπε ότι δεν έγινε σωστή απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών. Ας κάνει λοιπόν ο Ολυμπιακός μια δική του απομαγνητοφώνηση για να παιχτεί στα δικαστήρια. Εντάξει, αυτή η μικρή παρέθεση την κλείνω. Εχθές δεν ξέρω πώς είδατε το παιχνίδι της Μπενφίκα, το φιλικό με την Μπράγκα. Η Μπράγκα προηγήθηκε, η Μπενφίκα αντέδρασε και κέρδισε τελικά με 2-1. Βασικό σχήμα από τον Ζεσούς, Βλαχοδήμο, Ζιλμπέρτο, Φέρο, Αλμέιδα, Ταβάρες, Βάιγκλ, Πίτσι, Ταράμ, Τέβερτον, Ράφα και Βινίσιους. Δεν ήταν και ιδιαίτερα καλή η Μπενφίκα στο πρώτο ημίχρονο, όπως το 30 βρέθηκε πίσω στο σκορ με 1-0. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο βοήθησαν και οι αλλαγές του Ζεσούς. Γενικότερα η Μπενφίκα έδειξε πολύ καλύτερο πρόσωπο. Ισοφάρισε στο 51 με τον Βινίσιους μετά από ασίστ του Πίτσι. Ωραίο γκολ. Και στο 70 η Μπενφίκα έμεινε με 10 παίχτες. Αποβλήθηκε ο Ταράτ με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στις καθυστερήσεις όμως και πάλι ο Βινίσιους βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα και διαμόρφωσε το τελικό 2-1 για την Μπενφίκα, η οποία μεθαύριο, την ώρα που ο ΠΑΟΚ θα παίζει με τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Καλλιθέας, στο Ελ Πάσο, η Μπενφίκα θα αντιμετωπίσει την ΡΕΝ στις 9 το βράδυ. Εντάξει, θα έχει και ο Αμπέλ Φερέιρα, αλλά και όλοι μας μια ακόμα ευκαιρία να δούμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Μπενφίκα, η οποία δεν έχει ενισχυθεί τις τελευταίες 2 μέρες. Αλλά το ψάχνουν και συνεχίζουν και το ψάχνουν, θέλουν να ενισχύσουν την επίθεση τους, αν και ο Βινίσιος εχθές σε μια χαρά κατάσταση έδειξε να βρίσκεται και μόνο ακίνδυνος δεν θα είναι εφόσον αγωνιστεί βασικό στην Τούμπα στις 15 του Σεπτέμβρη. Είπαμε, η Μπενφίκα έχει ένα σούπερ ποιοτικό ρόστερ που μπορεί να γίνει ακόμα πιο ποιοτικό τις επόμενες ημέρες. Στον ΠΑΟΚ δεν δείχνει να κινείται τίποτα στο μεταγραφικό κομμάτι. Εγώ το έχω πει από την προετοιμασία κιόλας ότι δύσκολα ο ΠΑΟΚ θα αλλάξει το ρόστερ και δύσκολα θα το αλλάξει τουλάχιστον μέχρι το μάτς με την Μπενφίκα. Άρα πάνε οι ποδοσφαιριστές που υπάρχουν, οι περσινοί δηλαδή, ή τον ΣΒΑΜ. Δεν νομίζω ότι ο Νινούα είναι σε θέση να υπολογίζεται ακόμα. Εντάξει. Και να δούμε πώς θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να περάσει το εμπόδιο των Πορτογάλων, που μόνο εύκολο δεν είναι, αλλά είπαμε, μπορεί ο κόσμος και να κρατηθεί από την εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο με την Μπεσίκτας, και το μάτς είναι μονό, και το ότι η Μπενφίκα βρίσκεται και αυτή σε μια περίοδο έτσι ανανέωσης, παρότι έχει κρατήσει πολλούς παίχτες από την περσινή σεζόν και σίγουρα δεν τίθεται θέμα ανομοιογένειας όπως υπήρχε με την Μπενφίκα. Μια και λέμε για Μπενφίκα, όσο περνούν οι μέρες τόσο σε μέδο είναι πιο κοντά στους αετούς της Λισαβόνας. Δεν αποκλείεται να τον δούμε και στην Τούμπα ως αντίπαλο του Δικεφάλου. Θα είναι μια καλή ενίσχυση για την Μπενφίκα και μια αποδυνάμωση του Ολυμπιακού, που μέχρι στιγμής δεν νομίζω ο κόσμος του να είναι ευχαριστημένος με την πώληση του Γκιγέρμε, την πώληση του Τσιμίκα, την αποχώρηση του Ομάρ, τη διαφαινόμενη πώληση του Σεμέδο. Πολλά γράφονται και για τον ΣΑ. Εντάξει. Η λογική λέει ότι σε ένα πρωτάθλημα που θα παιχτεί με ίσους όρους από το ξεκίνημα, θα έχουμε και επιτέλους και γραμμή offside που τόσο μας ταλαιπώρησε πέρσι και έδωσε το δικαίωμα στον κάθε άμπαλο και στον κάθε στημένο να λέει, ας πούμε, ακόμα και το γκολ του Μάτου στη Λαμία ήταν offside. Δεν υπήρχε κανένα offside. Φυσικά ο Ολυμπιακός σε μια φάση στο Βόλο την έκανε λάβαρο, ξεκίνησε η επανάσταση. Είχε και τη γραμμή της Νόβα με το μέρος του, τελικά από τη γραμμή του offside, έστω και καθυστερημένα, προέκυψε ότι μια χαρά ήταν η απόφαση του διαιτητή για να κόψει με offside τον El Arabi. Εντάξει, τουλάχιστον από την πλευρά των offside δεν θα έχουμε φωνές από εδώ και από εκεί, ούτε ο καθένας να κάνει την πολιτική που συμφέρει στην ομάδα του ή σε κάποια ομάδα που έχει φιλικά αισθήματα. Θα μείνει κουβέντα και θα υπάρχει πολλή κουβέντα, να είστε σίγουροι, για αν υπήρχε πέναλτι, αν ήταν η επαφή δυνατή, αν δεν ήταν η επαφή, αν ήταν χέρι, ο κανονισμός τι λέει, χέρι, όχι χέρι, δεν έβλεπε. Εκεί θα γίνει πάλι πολύ κουβέντα, αλλά τουλάχιστον θα φύγει από την κουβέντα και από τη ζωή μας
η κουβέντα με το offside. Και τελικά δεν ήταν τόσο μεγάλο το κόστος, όπως μας λέγανε ορισμένοι στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν. Πολύ μεγάλο το κόστος για τη γραμμή και δεν προλαβαίνουμε και πρέπει να γίνει διαγωνισμός κτλ. Είναι 950 ευρώ ανά παιχνίδι. Το ποσό είναι για μία ΠΑΕ πραγματικά γελίο. Εντάξει. Ουσιαστικά δεν ξέρω πόσα εισιτήρια θυσιάζει. Θυσιάζει 300 εισιτήρια των 30 ευρώ για να υπάρχει γραμμή VAR. Εντάξει. Δεν ήταν τόσο μεγάλο θέμα. Θα μας γλίτωνε πέρσι από, ξαναλέω, πολλές φασαρίες και πολλές αντιπαλότητες και αντιμαχίες και όχι, ήταν offside, δεν ήταν. Θα έχουμε να ασχοληθούμε άλλα φέτος με το ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιος το επέλεξε να μην υπάρχει αυτό, ο Ολυμπιακός, ο Άρης? Είπα εγώ Ολυμπιακός ή Άρης? Όχι, ποιος το επέλεξε? Η ΕΠΟ το επέλεξε. Αυτή η ΕΠΟ το επέλεξε. Αυτή που είναι αυτή, που είναι ανίκανη. Αλλά επειδή τους βρίζει ο Ολυμπιακός, δεν το λέμε. Ο Ολυμπιακός το βρίζει γιατί κάνει αυτή την τοξικότητα που παράγει και δεν δικαιούται καν να ομιλεί. Το ξέρουμε αυτό, το αφήνουμε στην άκρη. Ο Ολυμπιακός δεν δικαιούται να ομιλεί ούτε για ποδόσφαιρο, ούτε για διαιτησίες, ούτε για ΕΠΟ, γιατί αυτός τα έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Δεν πρέπει εμείς να σημειώσουμε και να τονίσουμε ότι αυτή η ΕΠΟ είναι που δεν έκανε όλα αυτά που λες τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτοί δεν φέρανε. Δεν είναι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ωραία τα λέμε για το Μητσοτάκη, η οποία πήρε και πλήρωσε τρεις φορές τα χρήματα που πληρώσαν στην Ιταλία για να πάρει το συγκεκριμένο VAR χωρίς γραμμή. Γιατί ωραία τα λέμε, αλλά να λέμε και ποιοι τα κάνανε. Όπως σωστά είπες. Ο Γκυρτζίκης με το Σάρι για κοινωνικούς λόγους συναντιόταν με τον Μαρινάκη. Αλλά αυτό που έχουμε τώρα και διάγουμε τώρα, ποιοι το κάνανε? Δεν το κάνει ο Γραμμένος? Θα απολογηθεί ο κύριος Γραμμένος, ο κύριος Διακοφώτης, ο κύριος όλοι αυτοί, ο κύριος Λασκαράκης, ο οποίος σπέβδει να βγάλει τις πρώτες παρεμβάσεις από τον ΚΑΠ για το γεγονός ότι για 600 ευρώ επί ένα χρόνο είχαμε όλα αυτά τα όργια? Όχι βέβαια. Θα συνεχίσουν όσοι αμείβονται να αμείβονται, θα συνεχίσουν όσοι παίρνουν τα λεφτά για να τα παίρνουν, θα συνεχίσουν να βρίσκονται στη θέση τους, θα πετάμε και μια σπούδα για τον Αυγενάκη, θα τα χρεώνουμε όλα στον Ολυμπιακό που είναι όντως τοξικός και όντως θα κάνει, αλλά και ό,τι σωστό λέει μπαίνει μέσα στη διαδικασία αυτή και θα πηγαίνουμε παρακάτω. Αυτοί πρέπει να φύγουν από το ποδόσφαιρο. Οι Γραμμένοι, οι Διακοφώτηδες και όλοι αυτοί. Γιατί αυτοί κάναν όλα όσα περιγράψα αυτή τη στιγμή. Και το VAR το φέραμε με εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από ό,τι στην Ιταλία χωρίς γραμμή. Όταν λοιπόν γίνονται και πέφτουν στη μία λούμπα πίσω από την άλλη, ο κλέφτης, σε εισαγωγικά, βγαίνει και φωνάζει. Αυτός που τα προηγούμενα χρόνια κατακρεούργησε το ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι μόνος του βέβαια, είχαν δεκαετίες. Γιατί εγώ θυμάμαι και μια πενταετία πάρα πολύ ωραία με Ντούσαν Μπάγεβιτς στην ΑΕΚ, που ο Βαλιάνος και όλα τα εξαίρετα παιδιά δίνανε γκολ 3 μέτρα έξω από την περιοχή. Γκολ. Η μπάλα ήταν στη μικρή περιοχή και αυτοί δίναν γκολ ότι πέρασε τη γραμμή του τέρματος σε ένα Άρη ΑΕΚ. Ο Βαλιάνος. Ο Βαρδινογιάννης με τον Παναθηναϊκό, με τον Λάτσιο, επί σειρά ετών, με τον Τριβέλα, το συγχωρεμένο. Ναι, ο Ολυμπιακός τα τελευταία 20 χρόνια με κόκαλη κυρίως έχει κάνει όλα όσα έχει κάνει. Και φυσικά κληρονόμησε και ο φίλος μου ο Μαρινάκης και έκαναν τα ίδια. Αλλά σήμερα που μιλάμε, η ΕΠΟ δεν είναι του Μαρινάκη. Το ΒΑΡ δεν το φέρε ο Γκυρτζίκης. Γιατί λοιπόν αυτοί που είναι οι άνθρωποι που θέλουν το ποδόσφαιρο, το 50 και όλα τα υπόλοιπα, δεν τα φτιάξαν αυτά τα πράγματα? Γιατί δώσαμε τριπλάσια λεφτά από τους Ιταλούς? Γιατί δεν μπήκε η γραμμή του offside? Δεν λέω, δεν περιμένω από σένα να μου τα απαντήσει φυσικά. Αυτά δεν είναι δικό σου ζήτημα, ούτε έχει σχέση εσύ με τους συγκεκριμένους. Αλλά να ξέρει και ο κόσμος ποιος τα έκανε αυτά τα πράγματα. Ποιος λειτουργήσε ώστε να μην έχουμε γραμμή offside? Για να στείνει την προπαγάνδα του Ολυμπιακός για ένα offside ή ένα πέναλτι ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό εγώ είπα προχθές ότι θεωρώ πάρα πολύ σωστή την αντιμετώπιση του Κλάτεμπεργκ, ο Κλάτεμπεργκ δηλαδή όπως λειτουργεί. Χαλάω βέβαια τη μανέστα σε κάποια παπαγαλάκια που λένε ότι λέει Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός τον ορμάει τον Κλάτεμπεργκ. Εγώ λέω ακριβώς το αντίθετο. Αυτή είναι και η διαφορά του payroll από αυτόν που λέει την άποψή του. Που μπορεί η άποψή του να συμφωνεί και με τον Ολυμπιακό μερικές φορές, με τον ΠΑΟΚ άλλες φορές, με τον Παναθηναϊκό άλλες φορές. Και ναι, αυτή την περίοδο είναι φυσιολογικό όταν ο Γραμμένος κάνει όσα κάνει απέναντι στον Άρη να μην συμφωνεί με αυτούς που στηρίζουν το Γραμμένο. Αλλά ο Κλάτεμπεργκ για μένα είναι η μεγάλη ευκαιρία για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, μπορεί να αλλάξει την πορεία ο άνθρωπος.
επειδή είναι και Άγγλος, επειδή έχει κάνει και ό,τι έχει κάνει γενικότερα ως διαιτητής επαγγελματίας στην Premier League και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, είναι η μεγάλη ευκαιρία από τον τρόπο που κινείται. Βγήκε στα ίσια και του είπε: εσύ τι κάνεις. Εσύ, εγώ σου λέω ποιο να πάρεις προπονητή. Θρύλε Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου. Σου είπα εγώ ποιο να πάρεις προπονητή. Δεν θα μου πεις εσύ ποιος θα είναι συνεργάτης μου. Όποιος θέλω εγώ θα είναι ο συνεργάτης μου. Και βγήκε μετά ο Ολυμπιακός και του είπε ότι ναι, αλλά εμείς επιλέξαμε. Άρα, επειδή σε επιλέξαμε, εμείς τι πάει να πει αυτό. Δηλαδή, όποιος επιλέγει τον αρχιδιαιτητή, του λέει και ποιοι θα είναι οι συνεργάτες του. Του λέει και πώς θα ορίζει τα παιχνίδια. Μάλλον έτσι έχουμε μάθει στην Ελλάδα. Μάλλον έτσι έχουμε μάθει. Για την ώρα, πάντως, εγώ θεωρώ ότι ο Κλάντεμπεργκ μια χαρά τα πηγαίνει. Θα δούμε και στην πορεία, βέβαια, γιατί αυτός θα αξιολογήσει πλέον από εδώ και πέρα τους διαιτητές. Θα δούμε τις επιλογές του. Θα δούμε αν υπάρχουν εξόφθαλμα λάθη που καλύπτονταν πέρσι από τον Περέιρα. Εξόφθαλμα λάθη, όπως το πέναλτι του Άρη στον Όφη, που είναι Mars πέναλτι, δηλαδή δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφιβολία και με VAR δεν το δίνουνε και δεν έχει βγει κανένας σε όλες αυτές τις διαρροές που λένε ότι είναι offside, δεν είναι offside, δικαίωση του ΠΑΟΚ, δικαίωση του Ολυμπιακού, δικαίωση της ΑΕΚ. Μία φάση να δικαιώσουν τον Άρη δεν υπάρχει από τις διαρροές από την ΕΠΟ και την ΚΕΔ. Ή δεν τα λένε από την ΕΠΟ και την ΚΕΔ ο συναδέλφος ή οι συνάδελφοι δεν τα γράφουν αν τους τα λένε. Το κόβουν όπως τη δήλωση του προπονητή για τον ΠΑΟΚ. Αλλά είναι πολύ πιο σοβαρό το να κόβεις αυτό από το να κόβεις αν είπε αυτός ξέρω τον ΠΑΟΚ από την Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων. Αυτά είχα να πω. Γενικότερα το να κόβεις δεν είναι καλό, Χρυσανθέ. Δεν ξέρω, το να κόβεις. Όταν είσαι δημοσιογράφος δεν κόβεις. Εντάξει. Είναι άλλο το να κόβεις εν γνώση σου και είναι άλλο το να υπάρχει μια μετάφραση. Μπορεί αυτός να είναι βλάκας και να ήθελε να είναι στημένος, να τον είπε ο Ιβάν Σαββίδης, ναι, πες αυτό. Είναι να το βάλεις. Εντάξει, εσύ πρέπει να το βάλεις. Να το βάλεις και να πάρεις και θέση, είναι το σωστό. Ναι, βάλ το και πάρε θέση. Φυσικά. Συμφωνώ μαζί σου. Και ξεβράκωσέ το να. Φυσικά, συμφωνώ μαζί σου. Το να μην το βάζεις για να το κόβεις. Δεν αντιλεί. Κοίταξε, εγώ ξέρω στο λαμπαουτάρι σου δεν έγινε επίτηδες. Ξέρω και ποιος το πήρε, μπορεί να διορθωθεί όμως, δεν διορθώθηκε. Γιατί να διορθωθεί. Η ζημιά σε εισαγωγικά που έγινε από το γεγονός ότι δεν μπήκε και το σχόλιο που κάναμε, για όσους δεν το αντιλαμβάνονται και δεν νιώθουν από επικοινωνία, γιατί ένας τέτοιος το έκοψε, που δεν νιώθει από επικοινωνία, η ζημιά που έγινε είναι μεγαλύτερη. Ναι, δεν μπορεί να διορθωθεί όμως. Τι να διορθωθεί. Αν θέλει να δει κάποιος επειδή σήμερα. Να πάω στο κείμενο 5 μέρες πριν και να συμπληρώσω. Όπως είπε ο ΠΑΟΚ. Δεν σου το είπα μια μέρα πριν, μια μέρα μετά στο ενημέρωσα. Δεν μπορεί να το διορθώσει. Δεν είναι το θέμα αυτό, εντάξει. Να είναι κάτι ουσιαστικό να το διορθώσουμε. Τώρα μια βλακία, άλλωστε το ξέρουν όλοι ότι το είπε ο συγκεκριμένος. Αλλά το ζήτημα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, την ΕΠΟ κτλ. Η ΕΠΟ ξέρει ότι ξεκινάει πρωτάθλημα. Ας τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ. Γιατί είναι εμφανέστατο ότι οι σύμβουλοι μέσα στην ΕΠΟ θέλουν να κάνουν αυτό που θέλει η ΑΕΚ. Είναι εμφανέστατο, τον πάνε κόντρα. Καλά τον κάνουν. Και ο Ολυμπιακός τα ίδια έκανε όταν είχε τους δικούς του. Ακριβώς τα ίδια και χειρότερα έκανε. Αλλά δεν είναι δυνατό, ρε φίλε, να μην υπολογίζεις όλες τις άλλες ομάδες και να ορίζει τον τελικό πρωταθλήματος στις 12 του μήνα. Δεν γίνεται να τις γράφεις όλες τις άλλες ομάδες έτσι. Που αρχίζει το πρωτάθλημα, που έχουν κάνει τον προγραμματισμό τους. Που παίζουν κάποιες ευρωπαϊκά κύπελα μεσοβδόμαδα. Δεν γίνεται να πηγαίνεις να ορίζεις το πρωτάθλημα, το κύπελο, τη μέρα που έχει πρωτάθλημα. Δεν γίνεται. Είναι ασέβεια και, δείχνεις ότι δεν σε νοιάζει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε νοιάζει να πας κόντρα στον Μαρινάκη στη συγκεκριμένη περίπτωση, στο Σαββίδη στην άλλη περίπτωση, στον Αλαφούζο στην άλλη περίπτωση και να τους πεις όλους αυτούς ότι κοιτάξτε να δείτε, ναι, μεν εσύ έχεις λεφτά, εσύ είσαι επιχειρηματία, εσύ έχεις την ομάδα τάδε, εσύ έχεις την άλλη ομάδα με τόσο κόσμο, αλλά η εκτελεστική γραμματεία της ΕΠΟ είναι πάνω από όλους σας. Ο ΕΠΣ Χανίων και ο ΕΠΣ Μυτιλίνης. Και εμείς κάνουμε κουμάντο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αυτό κάνουν αυτοί οι τύποι απίθανοι. Γιατί είναι απίθανοι τύποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο, το επαγγελματικό. Είναι όλοι, προέρχονται όλοι από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην περιοχή τους. Και ξαφνικά μου γίνανε αφεντάδες και να μπορούσαν να τα καταφέρουν. Πάει από εδώ και πέρα. 500.000 ελβετικά φράγκα πρόστιμο έφαγε η ΕΠΟ. 500.000 ελβετικά φράγκα. Ποιος θα πληρώσει αυτά? Δεν γίνανε ξαφνικά αφεντάδες. 50 χρόνια φεντάδες είναι. Ναι, δεν είπα εγώ. Είπες, ξαφνικά φεντάδες είπες. 50 χρόνια φεντάδες είναι. Η ΕΠΣ. Από τότε που άλλαξε το σύστημα και η ΕΠΣ 52 ορίζουν τον πρόεδρο της ΕΠΟ. Μα του είπα 30 φορές ότι τα 20 χρόνια το είναι ο Ολυμπιακός. Δεν πόσο να το πω. 500. Είπες, γίνανε ξαφνικά φεντάδες. Και σου είπα δεν είναι ξαφνικά φεντάδες, είναι εδώ και 40 χρόνια. Αυτοί που είναι τώρα είναι ξαφνικά. Γιατί ήταν προηγούμενοι πριν. Πριν ήταν ο Σαρίς και η παρέα του.
Πιο πριν ήταν ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης και η παρέα του. Πιο πριν, όχι, ανάμεσα ήταν ο Γκυρτζίκης και η παρέα του. Και κάποια στιγμή ο Σαρής, ο Γκαγκάτσης και ο Γκυρτζίκης ήταν μαζί μια παρέα. Ή μήπως όχι. Ή μήπως όχι. Μαζί ήτανε. Δικοί του παράγοντες είναι όλοι αυτοί. Και ο Σαρής και ο Γκυρτζίκης και όλοι αυτοί. Με Βασίλη Γκαγκάτση. Άγαλμα πρέπει να του ανάβουνε. Κερί πρέπει να του ανάβουνε. Άγαλμα πρέπει να τον κάνουν το Βασίλη. Αυτός τους έφερε στο ποδόσφαιρο. Απλά στην πορεία τα χαλάσανε. Τέλος πάντων. Άμα πάνε τώρα οι Τούρκοι στο Καστελόριζο και κάνουν μια απόβαση εκεί ανάμεσα στους στους τουρίστες. Μετά λέει τον Άλφα Παγκόσμιο Πόλεμο σχεδόν όλα τα νησιά ήταν στην Ελλάδα. Και τι θες ρε φίλε. Και τι θες. Υπήρχαν λέει κάποια νησιά που θα τα κάνεις όπως θα αποκανώνει, αλλά υπό αμφισβήτηση. Τι θέλουν τώρα δηλαδή. Για καταλάβω τι θέλουν. Να πάρουν τα νησιά. Τι ακριβώς δεν μπορεί να πάρουν τίποτα. Κάνουν το κομμάτι τους και μέχρι στιγμής θα καταφέρουν να κάνουν το κομμάτι τους. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Η Γαλλία είναι κόντρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κόντρα. Η Αμερική είναι κόντρα. Όλοι τους λένε για κυρώσεις και τους επιβάλλουν κυρώσεις. Πώς κάνουν το κομμάτι τους, επειδή βγαίνουν και μιλάνε στην τηλεόραση. Όχι, και το καράβι έκανε βόλτες. Και πόσες μέρες. Πού? Κυρώσεις. Τα τουρκικά ύδατα. Να τους πυροβολήσουμε. Όχι. Τι να κάνουμε δηλαδή. Ποια είναι σε λίγο θα έρθανε Χαλκιδική. Δεν θα έρθανε Χαλκιδική. 6 μίλια μπήκε. Τι να κάνουμε, να τους ρίξουμε μια ρουκέτα στο Ρούσα αυτό να μην ξαναμπεί στο θαλάσσια ύδατά μας. Ποια είναι η λύση δηλαδή. Γιατί από τη μία ορθώς είπες για τους Ελληναράδες που λένε για τη μαύρη κούκλα, αλλά πες μου, ποια είναι η λύση. Τι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Πήγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενεργοποίησε κυρώσεις. Αν ήξερα χρήσα τι έπρεπε να κάνει, θα ήμουν στο κοινοβούλιο. Ναι, ρε, παιδί, είσαι κάποιο κόμμα να έχω κάποιον επιτελικό ρόλο. Είπες ότι περάσανε το δικό τους. Πού το περνάνε το δικό τους. Είπα, κάναν το κομμάτι τους. Είπα, δεν πέρασαν το δικό τους. Το κάνουν το κομμάτι τους. Θα το πληρώσουν πολύ ακριβά. Ρίξ το Ηλία. Κάτσε να το πληρώσουν και θα δούμε. Θα το πληρώσουν. Αν το πληρώσουν. Ήδη το πληρώνουν. Ήδη το πληρώνουν με τους Γάλλους. Ήδη το πληρώνουν με τους Γάλλους. Ποια είναι η επίπτωση που έχουν μέχρι τώρα, επί της ουσίας. Με τους Γάλλους, ότι σταματήσαν οι τράπεζές τους να δανείζονται με τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Και τεράστιο πλήγμα. Ότι έχει υποτίμηση η τουρκική λίρα 20%. Μπορεί να μην το βλέπουμε εμείς σήμερα εδώ στην Ελλάδα αυτό, αλλά αυτές είναι οι επιπτώσεις. Και υπάρχουν μια σειρά από μέτρων με τελεσίγραφο 30 Σεπτεμβρίου, ότι αν μέχρι 30 Σεπτεμβρίου δεν σταματήσετε, θα γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό και αυτό και αυτό. Εδώ βγαίνουν και μιλάνε για ελευθερία του τύπου οι τύποι. Πήγανε τώρα να βγάλουν φωτογραφίες στο Καστελόριζο. Τέλος πάντων. Τώρα που πάει το Charles de Gaulle, όπως λέγεται το αεροπλανοφόρο εκεί πέρα, τους δω. Ας πάνε να κάνουμε μαγκές στους Γάλλους. Γιατί εμείς δεν μπορούμε, οι Έλληνες δεν έχουμε και τους Έλληνες θα σας καταπιούμε και διάφορα άλλα τέτοια. Και μιλάει και για ιστορία. Να του βάλω κάνα κολοκοτρώνη φωτογραφία, θα αρχίσει να τρέχει. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Θα πάμε στο break. Μία η ώρα φτάσαμε και θα επανέλθουμε αμέσως μετά να βγάλουμε και Κώστα λίγο να μας πει για τους 30 πόντους μόλις που έχασε ο Ηρακλής από τον Ολυμπιακό, να μας πει και τον απόϊχο της χθεσινής παρουσίασης της συνεργασίας με τον Ηρακλή Αμπελοκήπων και όλο το υπόλοιπο ρεπορτάζ. Να σας πω για Άρη, γιατί έχουμε εξελίξεις και με τον Χατζησαφή και με στόπερ και με τερματοφύλακα, θα σας τα πω όλα αυτά. Και γενικότερα όλο το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Μαζί μας τα Practiker και στη δεύτερη ώρα. Practiker Θεσσαλονίκης στην Πηλαία για την ακρίβεια. Εκεί όπου μπορείτε να επισκεφτείτε και να δείτε τους πλήρως ανακαινισμένους χώρους, καθώς το Practiker κλείνει 25 χρόνια λειτουργία στη Θεσσαλονίκη. Πιο όμορφο από ποτέ, το γιορτάζει με απίστευτες προσφορές και ένα μεγάλο διαγωνισμό έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε λοιπόν να περάσετε μια βόλτα, να δείτε τους ανανεωμένους χώρους, νέες εκθέσεις επίπλων και μπάνιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάτι που χρειάζεται για το σπίτι σας. Από μια φανερά ανανεωμένη γκάμα επίπλων και διακοσμητικών μέχρι ειδική που υγιεινής, εργαλεία, μηχανήματα και πολλά άλλα. Practiker Θεσσαλονίκης στην Πηλαία. Δεύτερη ώρα με Mr. Gold, την κορυφαία πίτσα στη Θεσσαλονίκη. 62-85-86 για τις παραγγελίες σας. Πίτσες, μακαρονάδες, σαλάτες, καλτσόνε, πινελί, αλλά και μουσακά, παστίτσιο, σουφλέ, ριζότο. Κάθε μέρα και κάτι καινούριο από τον Mr. Gold που εξυπηρετεί και στο κέντρο της πόλης πέρα από τα δυτικά που βεβαίως όλοι εσείς γνωρίζετε. Και οι φοιτητές που έρχονται πρώτη χρονιά στην πόλη μας θα μάθουν πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, για τον Άρη στο ποδόσφαιρο υπάρχει περίπτωση
του Χατζησαφή. Ο Ιρανός, ο οποίος σήμερα παίζει τελικό κυπέλου Ιράν. Μας έφαγε τα σηκώτια. Πήγε και προκρίθηκε μία στα ημιτελικά και μία τώρα στον τελικό, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έλευσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από ό,τι φαίνεται όμως, δεν θα χαλάσει η μεταγραφή από το συγκεκριμένο ζήτημα, από το συγκεκριμένο θέμα. Θα έρθει τελικά ο Χατζησαφή. Βέβαια, ακόμα δεν έχει υπογράψει. Υπάρχει όμως μια προφορική συμφωνία. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή με τον Άρη στη διαδικασία ανταλλαγής των χαρτιών και όλα αυτά που είχαν συμφωνήσει. Τώρα, αν θα διαφοροποιηθεί κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έρχεται ένα μήνα μετά και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν το ξέρω. Αλλά η αίσθηση είναι ότι οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα, και μετά το σημερινό παιχνίδι θα έρθει στην Θεσσαλονίκη. Το μόνο που μπορεί να χαλάσει τη μεταγραφή είναι να πάρει πάρα πολλά λεφτά ο ποδοσφαιριστής από μία ομάδα στο Κατάρ που έχει ενδιαφερθεί για αυτόν, και να τον δελεάσουν τα πολλά χρήματα για να πάει προς τα εκεί. Ωστόσο, επειδή όλοι ξέρουμε ότι είναι άλλο να παίζει στο Ιράν, άλλο να παίζει στο Κατάρ και άλλο να παίζει στην Ευρώπη, και ειδικά στην Ελλάδα που τα πράγματα για ξένους ποδοσφαιριστές είναι αρκετά καλά όσον αφορά την διαβίωσή τους και τη διαμονή τους και την παρουσία τους εδώ, ο Χατζησαφή, επειδή έχει περάσει και αρκετά χρόνια στην πατρίδα μας και ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει, θέλει, και το θέλει και η οικογένειά του, να επιστρέψει στην Ευρώπη. Αυτό είναι και ένα δέλεαρ παραπάνω που το βάζει στη ζυγαριά σε σχέση και με τα χρήματα. Είναι και καλή η πρόταση του Άρη, τηρουμένων των αναλογιών. Εντάξει, δεν είναι των χρημάτων που δίνουν στο Κατάρ, αλλά και γι' αυτό στο Κατάρ δίνουν πολλά περισσότερα χρήματα, και γενικά οι αραβικές χώρες γι' αυτό προσπαθούν να δελεάσουν με πολλά χρήματα, γιατί ξέρουν ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές τελείως. Θεωρώ ότι, αν με ρωτούσατε με ποσοστά, ότι σε ένα ποσοστό 90% έχει κλείσει η κίνηση αυτή, και αφού περάσει, τελειώσει σήμερα με τον τελικό του κυπέλου στο Ιράν, μέσα στις επόμενες 24 με 48 ώρες θα τελειώσει και το ζήτημα. Θετικά ή αρνητικά. Ο Χατζησαφή ήδη στις συνομιλίες του με τους ανθρώπους του Άρη επικοινώνησε μαζί τους και τους είπε να τον συμπεριλάβουν και στην ευρωπαϊκή λίστα. Γι' αυτό υπάρχει χρόνος, 10 του μηνός θα πρέπει ο Άρης να παραδώσει την ευρωπαϊκή του λίστα για το παιχνίδι με την ομάδα από την Ουκρανία, την Κόλος FC. Επομένως, υπάρχει το χρονικό διάστημα για να τελειώσει και τυπικά η μεταγραφή του Χατζησαφή, που θα ενισχύσει ιδιαίτερα τον Άρη, γιατί δεν είναι μόνο ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει στα αριστερά, άρα ο Άρης να έχει δύο εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές στο σημείο εκείνο, τον Γκάνεα και τον Χατζησαφή, μπορεί να παίξει και στα χαφ, και θέλει ο Ένινγκ εκεί να έχει πολλαπλές επιλογές. Και αντιλαμβάνεστε ότι ο Άρης φέτος, με τις κινήσεις που έχει κάνει, δεν είναι μια ομάδα 13-14 ποδοσφαιριστών που ήταν πέρσι, και από αυτούς 13-14 να είναι μονίμως οι 11 και απλά να είναι ως εναλλακτικές λύσεις 2-3. Θα έχει ποδοσφαιριστές αρκετούς σε αρκετές θέσεις, αν όχι σε όλες, με πληρότητα θα αντιμετωπίζει τα παιχνίδια. Η θέση του τερματοφύλακα αυτή τη στιγμή για μένα έχει μόνο τον Κουέστα. Ο Έμαν είναι υπό ιδιαίτερη αμφισβήτηση. Έδειξε μέχρι τώρα ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Θα πρέπει να μιλάμε με τη γλώσσα της αλήθειας, δεν θα πρέπει να χαϊδεύουμε αυτιά. Θα πρέπει ο Άρης να πάρει άλλον τερματοφύλακα και να βρει έναν τρόπο να στείλει τον Έμα να παίξει, εφόσον το επιθυμεί και το παιδί, στην Αυστρία. Δεν του βγήκε η συγκεκριμένη μεταγραφική κίνηση, παρά το γεγονός ότι είναι διεθνής και παραμένει διεθνής με την Εθνική Αυστρίας, και είναι και τώρα με την Εθνική Αυστρίας. Εν τούτης, εδώ στη Θεσσαλονίκη, πέρα από έτσι ένα, δυο, τρεις επεμβάσεις συνολικά, δεν νομίζω ότι βοήθησε το παιδί καθόλου. Ίσα ίσα, πολλά λάθη και πολλές λάθος εκτιμήσεις έχουν στερήσει από τον Άρη πάρα πολλούς βαθμούς, και ειδικά το διάστημα που ήταν τραυματίας ο Κουέστα
χτυπούσαμε το κεφάλι μας και κάναμε προσευχή κάθε φορά που βλέπαμε τον Έμαν κάτω από τα δοκάρια. Θα πρέπει λοιπόν το παιδί να πάει στην Αυστρία, ίσως να είναι και το. Να τα πηγαίνει καλύτερα. Και στη χώρα του, ο Άρης έχει δύο τερματοφύλακες πρώτων πυλών. Ο ένας από τους δύο θα έρθει. Μιλάμε για την περίπτωση τερματοφύλακα και στις δύο περιπτώσεις μάλλον από το εξωτερικό. Ο ένας, ο νεαρότερος, έχει ήδη συμφωνήσει με την ομάδα. Απλά εντός των ημερών θα ξεκαθαρίσει η περίπτωση ενός άλλου πιο έμπειρου τερματοφύλακα που θεωρείται ενδεχομένως σε καλύτερη περίπτωση. Αν δεν προχωρήσει, τότε θα ενεργοποιηθεί του δεύτερου πιο νεαρού 22χρονου, για να σας πω την, να σας δώσω ένα στοιχείο, την ηλικία του τερματοφύλακα που έχει ήδη συμφωνήσει να έρθει στην Θεσσαλονίκη και έχει πάρα πολύ καλές προοπτικές. Τον έχει δει και ο Άγγελος Χαριστέας, τον έχει δει και το τμήμα scouting. Γενικότερα όλοι έχουν συμφωνήσει για τη συγκεκριμένη περίπτωση ποδοσφαιριστή, τερματοφύλακα, για τη θέση του τερματοφύλακα. Ο Άρης περιμένει να δει τι θα γίνει με τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ, αν θα παίξουν με τα παλιά ή τα νέα ρόστερ. Αν παίξουν με τα νέα ρόστερ, τότε αναμένεται να μείνει ελεύθερος ο Μπρούνο. Δεν δέχτηκε να πάει δανεικός στον Ατρόμητο, όπως το είπαν από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ούτε ο Άρης θέλει να πάρει δανεικό τον ποδοσφαιριστή. Θέλει να τον πάρει ελεύθερο για να έχει αυτό τα δικαιώματά του και να μπορεί αυτός να διαπραγματευτεί από εδώ και στο εξής, είτε πώληση είτε οτιδήποτε άλλο. Αν λοιπόν παίξουν με τα παλιά τα ρόστερ, θα πρέπει να περιμένει να περάσει η 12η Σεπτεμβρίου για την περίπτωση του Μπρούνο. Διαφορετικά, αν παίξουν με τα νέα ρόστερ, τότε λογικά αυτές τις μέρες θα μείνει ελεύθερος ο Μπρούνο και θα μπορέσει ο Άρης να ολοκληρώσει τη μετακίνηση και αυτού του ποδοσφαιριστή. Σας είπα για τον Μπρούνο, σας είπα για τον Χατζησαφή, σας είπα για τον τερματοφύλακα. Η τέταρτη κίνηση που αναμένουμε να κάνει ο Άρης σε επίπεδο παικτών καλού συμβολαίου, γιατί δεν αποκλείεται να κάνει και κάποιες κινήσεις με νεαρότερους ποδοσφαιριστές, με μικρά συμβόλαια κτλ. Μην ξεχνάμε ότι 30 Σεπτεμβρίου λήγει η μεταγραφική περίοδος στην Ελλάδα. Είναι η θέση του στόπερ και υπάρχει μια εξαιρετική περίπτωση που βλέπουν οι άνθρωποι του Άρη αυτή τη στιγμή, ποδοσφαιριστή κεντρικού αμυντικού, που αν δεν προχωρήσει για οικονομικούς λόγους, γιατί εκεί είναι το θέμα μας, εκεί είναι το ζητούμενό μας αυτή τη στιγμή, αν δεν προχωρήσει για οικονομικούς λόγους, τότε θα αποκτήσει προβάδισμα ο Σόουζα. Αν προχωρήσει του παίκτη που σας αναφέρω, τότε ο Σόουζα δεν θα συνεχίσει στον Άρη και θα ψάξει κάπου αλλού για να βρει ομάδα μέχρι το τέλος του μήνα στην Ελλάδα ή στις χώρες, τέλος πάντων, που έχουμε τις 30 Σεπτεμβρίου μεταγραφική περίοδο. Και θα προχωρήσει η περίπτωση του παίκτη, του στόπερ, του κεντρικού αμυντικού που έχει αξιολογηθεί ως πολύ καλή από τους ανθρώπους του Άρη, του τμήμα scouting και τον Άγγελο Χαριστέα, και είναι και σε γνώση του Θόδωρου Καρυπίδη που έχει δώσει το OK για να προχωρήσει ο Άρης στην απόκτηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Αυτά σε σχέση με το ρεπορτάζ του Άρη, το μεταγραφικό. Σάββατο στις 7 φιλικό με το Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης με το φίλο μας τον Αχιλέα και να δούμε την κατάσταση που βρίσκεται η ομάδα. Έχει ακόμα 14 μέρες, 2 εβδομάδες για το παιχνίδι με την Ουκρανική ομάδα, η οποία σήμερα ανακοίνωσε 5 μεταγραφές. 5 Ουκρανοί από ό,τι είδα, δεν ξέρω τώρα τι και πώς, τι είναι τα παιδιά αυτά. Γενικότερα όμως βλέπω ότι έχουν χρήμα στην Ουκρανική ομάδα, γιατί εγκαινίασαν και το νέο τους γήπεδο 5.000 θέσεων βέβαια, που κόστισε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Ωραία, μια χαρά γηπεδάκι, 4,5 εκατομμυριάκια για να παίζουν εκεί οι φίλοι μας από την Κοβαλίβκα. 5 νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ένας τερματοφύλακας βλέπω, τον καταλαβαίνω από τη φανέλα, να σας πω και τα ονόματα έτσι για να ξέρετε: Ευγένη Σελέσνεφ, Ευγένη Νόβακ, Ευγένη Ισέγκο, όλους Ευγένη πήρε, Νικίτα Κραμτσέκο και Βλάντισλαβ Κούτσερους. Είναι οι 5 ποδοσφαιριστές που ανακοίνωσε σήμερα η Κοβαλίβκα και λογικά θα έχουν και δικαίωμα συμμετοχής. Βλέπω ένας πήρε το 31 ο τερματοφύλακας, το 23 αυτός είναι πιτσιρίκος, ο 11 τον βλέπω πιο έμπειρο,
Το 19 και το 21 είναι τα νούμερα των ποδοσφαιριστών που κρατάνε, βλέπω εδώ, την παρουσίασή τους και τα welcome από τους Ουκρανούς. Αυτά με το ρεπορτάζ του Άρη. Νομίζω ότι σας τα είπαμε όλα όσα θα έπρεπε να γνωρίζετε αυτή τη στιγμή. Για την ΑΕΚ να πω ότι ματαιώθηκε το φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης, μόλις τώρα το διαβάζω. Δεν θα διεξαχθεί, δεν ξέρω γιατί. Την Κυριακή ήταν προγραμματισμένο στην Τρίπολη. Μετά από απόφαση, λέει, του Καρέρα, λόγω του τελικού. Ο Καρέρα αποφάσισε να μην παίξουν. Δεν ξέρω γιατί, την Κυριακή με την Τρίπολη. Άρα η ΑΕΚ θα πάει στον τελικό με ένα φιλικό, με τον Ατρόμητο, και θα παίξει και ένα δίδυμα με την ΚΑΠΑ 19 της. Αυτά έτσι που βγήκανε μόλις τώρα από την ΑΕΚ. Η Ξάνθη που συνεχίζει στη Super League 2, για όσους ενδιαφέρονται, έκλεισε τον Παπάζογλου. Όχι τον παλιό του ΠΑΟΚ και του Άρη, νυν της Λάρισας. Έκλεισε τον Παπάζογλου, παλιό παίκτη, και στον Ολυμπιακό δεν είχε παίξει αυτός κάποια στιγμή. Για 3 χρόνια. Μπράβο, αυτόν το στόπερ. Μπράβο. Τον Παπάζογλου, τον Τάτο, όπως σας είπα και λίγο πριν. Τον Νίκο Γιανακόπουλο, τον τερματοφύλακα, στον Πανετολικό ήταν πέρσι. Και τον Γιάννη Στάθη, 33 χρονών, νομίζω ότι ήταν στη Λιβαδιά αυτός, αν δεν κάνω λάθος. Τον θυμάμαι σίγουρα στη Λιβαδιά μια χρονιά. Ο Λυσγάρας πήγε στον Απόλλωνα Σμύρνης. Γενικότερα έχουμε αρκετά παρεδώσει από εκεί, από τις ομάδες στις τελευταίες θέσεις του πίνακα της βαθμολογίας στη Super League. Και από αυτούς που ανεβαίνουν ή πέφτουν στη Super League 2, έχουμε αρκετές μετακινήσεις ποδοσφαιριστών από τον έναν στον άλλον. 18 κρούσματα κορονοϊού στην Boca Juniors. Πρωταθλήτρια η Boca στον κορονοϊό. Και όπως είπε και ο Στέργιος πριν, περιμένουμε ίσως και σήμερα εξέλιξη με Μπενφίκα και Ολυμπιακό για τον Σεμέδο. Η Μπενφίκα φέρεται, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία, να δίνει 5 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει το Σεμέδο από τον Ολυμπιακό. Θα δούμε τι τελικά θα συμβεί. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις. Εγώ δεν έχω τόσο καλή άποψη για τα αθλητικά του προσόντα. Καλώς συνέλησε. Για τόσα λεφτά. Η Μπενφίκα έχει αποδείξει ότι ξέρει τι κάνει. Καλά, ναι. Εντάξει. Να μου πεις τώρα αυτός. Διαφορετικά μπορεί να λειτουργήσει σε ένα κλαμπ όπως η Μπενφίκα, διαφορετικά στην Ελλάδα. Αρκετοί ποδοσφαιριστές το έχουν δείξει αυτό. Προφανώς η Μπενφίκα τον θέλει για backup. Να έχει ένα backup της ποιότητας του Σεμέδο. Μια χαρά. Σωστό για αυτό. Εκατομμυριά και ευχαριστούμε. Απλά μην κοπανάει τίποτα ball boy και στην Πορτογαλία. Και γενικότερα νομίζω θα είναι λίγο πιο προσεκτικός. Αν και εντάξει, γενικά είναι τρελούτσικος ο συγκεκριμένος. Και δεν ξέρω και ο Ολυμπιακός ποιον έχει από πίσω γιατί στην περίπτωση που φύγει προφανώς θα πρέπει να. Ποιον? Τον Αβραάμ. Τι συνεχίζει ο Αβραάμ? Νομίζω παραμένει. Μέχρι 31 Αυγούστου αφού πήγε. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι παραμένει. Γιατί ακόμα είναι στον αέρα και ο Αβραάμ και ο Τωρσίδης. Ναι. Όχι, ο Τωρσίδης, ναι. Αυτοί δεν έχουν συμβόλαιο. Οι δύο, ο Χασάν ανανέωσε σίγουρα με τον Ολυμπιακό. Ο οποίος και αυτός στις τελευταίες μέρες έχει ηρεμήσει λίγο στα μεταγραφικά. Δεν ξέρω, ο ΠΑΟΚ δεν ξέρω αν έχει κάνει κάποια κίνηση, αν περιμέναμε μάλλον κίνηση μετά την πρόκριση άμεσα ή θα φτάσουμε. Δεν περιμέναμε καμία κίνηση. Δεν περιμέναμε καμία κίνηση, ωραία. Του Βιερίνια παίζει πολύ, βλέπω, στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν όντως θα γίνει συνάντηση όπως γράφεται δεξιά-αριστερά και αν θα έχουμε happy end, οριστικό τέλος ανάμεσα στον Βιερίνια και τον ΠΑΟΚ. Θέματα τζόκερ είναι αυτά. Πώς παίζει ένα τζόκερ και λες, αν μου κάτσει. Α, μπορεί, είναι. Μπορεί και όχι. Είναι από 10 μέρες μάθαμε αποκάλυψη, συμφωνία ο αρχηγός. Περάσανε 10 μέρες, τώρα συνάντηση. Κάποια στιγμή μπορεί και να τα βρούνε. Μάλιστα. Και να γεμίσουμε πάλι από αυτούς που επιβεβαιώθηκαν και τα πανηγύρια κτλ. Το ότι ο κόσμος ψάχνει άλλη ενημέρωση πλέον
Δεν το έχουν καταλάβει πολύ. Εντάξει. Ο καθένας κρίνεται καθημερινά. Άρα δεν έχουμε ραντεβού, δεν έχουμε. Εγώ δεν έχω μάθει κάτι για ραντεβού. Σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30 Σεπτεμβρίου. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσει ο Ρέμπε, θα ρωτηθεί και για μεταγραφές και για Βιερίνια και για το πλάνο. Να δούμε τι έχει να μας πει. Αυτό τελικά δεν θα είναι με συνέντευξη τύπου. Θα είναι, θα στείλετε ερωτήσεις κτλ. Δεν θα είναι συνέντευξη τύπου λόγω κορονοϊού. Γιατί θα μένει ένα άτομο απ' έξω. Και είναι λίγο άκομψο. Με τη λέ. Να μένει ένα γίνεται. Άτομο. Με τη λέ. Αυτό δεν θα βγάλουμε άκρη. Δεν θα βγάλουμε λες. Να συντονιστούν 20 συνάδελφοι, 25 να μπούμε σε ένα σύστημα. Δεν θα προκύψουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να συντονιστούμε. Οπότε καλύτερα έτσι. Από το τίποτα τουλάχιστον. Γιατί ο Μπράγκο δεν είχε μιλήσει τέτοια εποχή πέρσι. Μίλησε κάποια στιγμή την άνοιξη στο PAOK TV πρώτη φορά. Και είχε μιλήσει και στην παρουσίαση του Αμπέλ Φερέρα, νομίζω. Αλλά δεν είχαμε γίνει σοφότεροι. Ας μιλήσει ο Ρέμπε, να δούμε τι έχει να μας πει. Ο Γερμάνος. Το ρόσερ θέλει ενίσχυση, θέλει, αλλά τα αντικειμενικά προβλήματα που έχει ο PAOK να αντιμετωπίσει. Τον κρατάνε λίγο σε απόσταση. Γιατί προφανώς και καλά κάνει ο ΠΑΟΚ, δεν θέλει να πάει σε λύσεις των 100.000 και των 105.000 και να βρούμε ένα παίχτη, να φανεί ότι πήραμε παίχτη και να φορτωθούμε και άλλο χειμωνιάτικο παλτό. Εντάξει, θα μου πεις τώρα πώς θα αντιμετωπίσεις την Μπενφίκα, όπως αντιμετώπισε και την Μπεσίκτας. Θα κάνεις το παιχνίδι σου και αν είσαι καλός και αρκετά τυχερός και λίγο άτυχη η Μπενφίκα, μπορεί να μιλάμε για μια πολύ μεγάλη. Πρόκριση. Εγώ θα ήθελα άλλη μεσαία γραμμή, όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, αλλά οι ελληνικές ομάδες γενικότερα απέχουν πολύ από το να θεωρηθούν ομάδες που μπορούν να σταθούν σε ομάδες όπως η Μπενφίκα. Εντάξει, με πολύ αθλητικούς ποδοσφαιριστές, με σούπερ ποιότητα κτλ. Και να δούμε τι θα μας επιφυλάξει και ο διαιτητής του αγώνα, που είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, ότι χωρίς VAR, εάν χρειαστεί να πάρει μια απόφαση. Πάλι δεν έχει VAR. Υπέρ μιας ομάδας ή άλλης θα πάρει πέτσι Μπενφίκα, το ξέρει και ένα δίχρονο παιδάκι. Πάλι δεν έχει VAR. Δεν έχει VAR, όχι. Στα play-off έχει. Ναι. Δεν έχει VAR γιατί δίνεται έτσι δυνατότητα σε διαιτητές καμικάζι, παύλα, ανίκανους για μεγάλα παιχνίδια, γιατί δεν γίνεται σε αυτή τη φάση να μου φέρνεις διαιτητή που έχει σφυρίξει στα 45 του χρόνια ένα μάτς προκληματικά, Champions League, πρώτο γύρο, Γιβραλτάρ, μια ομάδα με τη Φερόε και το ξέρουμε, δύο μάτς. Το ξέρουμε, έχει βγει. Δεν έχει βγει. Α, πού ξέρουμε ποιος θα είναι. Ελπίζω να είναι κάποιος διαιτητής, όχι, εντάξει, okay, να μην είναι elite, αλλά να είναι ένας διαιτητής που έχει σφυρίξει στην καριέρα του, αν είναι 40 χρονών και 10 μάτς ομίλων Champions League. Μην είναι κάποιο πουλί που έχει σφυρίξει 45 χρονών, δύο μάτς στο Europa League, πρώτο προκληματικό γύρο. Την Μποέμια με την. Να είχαμε να λέγαμε. Εντάξει, και η απουσία VAR, ξαναλέω, βολεύει και την UEFA να σπρώξει την ομάδα που έχει μεγαλύτερο brand name και μεγαλύτερα κόζια, όπως είναι η Μπενφίκα. Δεν έχει καμία σχέση σαν brand name για το Champions League η Μπενφίκα με τον ΠΑΟΚ. Το καταλαβαίνετε όλοι. Ας ελπίσουμε η διαιτησία να μην μας απασχολήσει. Εντάξει, αλλά όσο δεν υπάρχει VAR, πολλά μπορούμε να βάλουμε στο μυαλό μας. Θα δούμε, έχουν μείνει 12 μέρες για το μεγάλο ραντεβού. ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Η ΑΕΚ έδωσε τον οικονόμου στην Κοπενχάγη. Μια χαρά, αθόρυβα. Ξέρει να πουλάει ο Μελισάν. Είναι εμφανέστατο αυτό. Βρήκε και τον Ίβιτς που κάνει τα κονέτα ωραία. Και έτσι, αφού δεν έσπρωξε το μάνταλο, κατάφερε και έδωσε με ένα εκατομμυριάκι έναν ποδοσφαιριστή που δεν νομίζω ότι. Τα βάζαμε στοίχημα ότι ήταν από αυτούς που τα πέραν μεταγραφή με ένα τέτοιο ποσό, μάλιστα. Σιγά μην πήρε εκατομμύριο. Έτσι λέει το. Καλά, εντάξει. Λέμε εκατομμύριο και παίρνουμε λιγότερα, λες. Σιγά μην πήρε εκατομμύριο. Για τον οικονόμο. Όπως έπαιρνε ο Ολυμπιακός 88 εκατομμύρια για το Ρέτσο και αγόραζε η Ρώμα του Μανολά 50 εκατομμύρια ευρώ και εντάξει. Άσε. Τα παιχνίδια τα ξέρουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν πήρε ένα εκατομμύριο για τον. Για τον Ρέτσο. Όπως πιστεύω ότι δεν πήρε 5 εκατομμύρια για τον Μπάρκα. Να δώσει Celtic, ας πούμε, 5 εκατομμύρια για τον Μπάρκα. Εγώ δεν το πιστεύω. Καλά, οι Άγγλοι και οι Σκοτσέζοι μη δίνουν. Οι Άγγλοι έχουν, οι Σκοτσέζοι δεν έχουν, χρήσατε. Να δώσουν 5 εκατομμύρια για έναν θεματοφύλακα, οκ, okay, δεν είναι άσχημος ο Μπάρκας. Για ορισμένους είναι ο καλύτερος Έλληνας θεματοφύλακας. Εγώ έχω αντίθετη άποψη, αλλά είναι μέσα στους καλούς.
δεν το συζητάμε, αλλά 5 εκατομμύρια Celtic. Εντάξει, αν δεν είναι 5, είναι 4. Καλοφάγοντα στην ΑΕΚ, καλά να περνάει και ο Μπάρκα στη Celtic, μια χαρά είναι και η Γλασκόβη, παράδεισος. Ωραίο πρωτάθλημα έχουν, εφάμιλο με το ελληνικό, δεν έχουν και πολύ μεγάλες διαφορές τα δύο πρωταθλήματα. Εντάξει, και μια χαρά είναι να παίζουν στο εξωτερικό όσοι περισσότεροι μπορούν. Άσχημα δεν θα είναι για τον Μπάρκα. Όχι, ο Μπάρκα έκανε και καλό πρωτάθλημα και πέρσι. Γενικά ένα παιδί το οποίο άξιζε τη μεταγραφή. Λοιπόν, πάμε στο break. Μια μισή φτάσαμε. Μετά θα έχουμε κούσει. Πάμε για το τελευταίο break και επιστρέφουμε. Πάμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Στέλνουν μηνύματα για το. Η Radio έχει κολλήσει όντως το σύστημα. Έχει ένα θεματάκι και από ό,τι φαίνεται δεν είναι από εμάς. Δεν είναι από εμάς. Από το πρωί το έχουμε κάνει και εμείς 4-5 φορές επανεκκινήσεις. Μπορείτε να βλέπετε και σε διάφορα άλλα ιντερνετικά. Live 24, Greek Radios. Υπάρχει ένα ζητηματάκι γενικότερα με το ίντερνετ σήμερα, θα το λύσουμε όμως. Πάμε να μας πει ο Κώστας που έπεσε με 30 πόντους στο κεφάλι, πώς να μην πέσει από το βάρος. Να εκμεταλλευτώ εγώ το χρόνο μέχρι να έρθει και πάλι ο Κώστας που έπεσε ο Κώστας. Μπράβο. Πράκτικερ Θεσσαλονίκης, κυρίες και κύριοι, κλείνει 25 χρόνια λειτουργίας και έχει ανακοινήσει πλήρως όλους τους χώρους του. Πιο όμορφο από ποτέ, το γιορτάζει με απίστευτες προσφορές και ένα μεγάλο διαγωνισμό έως τις 7 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να πάτε μια βόλτα από εκεί, να δείτε τους νέους ανανεωμένους χώρους, νέες εκθέσεις επίπλων και μπάνιου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βρείτε κάτι που χρειάζεται για το σπίτι σας. Ανανεωμένη γκάμα επίπλων και διακοσμητικών μέχρι ειδική που ήδη γίνει σε εργαλεία, μηχανήματα και πολλά άλλα. Πράκτικερ Θεσσαλονίκης στην Πηλαία. Κύριε Κούση, τι γίνεται ρε παιδιά? Πώς περπατάς με 30 στο κεφάλι ρε φίλε? Ναι ρε φίλε, όντως. Καλά, 50 πόντους. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Μας δίνεις, συγγνώμη, μας βάζεις βιντεάκια και από το Ιβανόφιο που τα βάζουν όλα τα τρίποντα και βάλαν 50 πόντους. Δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα. Πω φίλε, ανέτοιμη ομάδα. Απέναντι μου εντωμεταξύ είναι το κλειστό των Ιωαννίνων, ναι, το παλιό. Ναι, ναι. Και έχει μια ζωγραφισμένη, μια γυμνή και λέει Μαρία. Σημαδιακό. Μα είναι δυνατόν τώρα το πρόσωπο. Βγάλε τη φωτογραφία και στείλ τη. Λοιπόν. Σε βλέπω, πες κλισέ. Παντού μπροστά μου. Όντως, ναι. Το κλισέ. Και θα μου στείλει μια, τα πέντε δάχτυλα αραιωμένα. Εντάξει. Μετά, απάντηση. Ναι. Λοιπόν, το κλισέ είναι ότι παρά το γεγονός του μεγάλου σκορ, πράγματι, τα συμπεράσματα ήταν καλά, σχετικά, γιατί παίξαμε με 8 παίκτες, ο Ολυμπιακός έπαιξε με 15-16, δηλαδή ας πούμε βγαίνει ο Σπανούλης, μπαίνει ο Σλούκας, βγαίνει ο Χάρισον, μπαίνει ο Μακίσικ, βγαίνει ο Πρίντεζης, μπαίνει ο Χασάν Μαρτίν, βγαίνει ο Έλλης, έμπαινε ο Λιβιό, εμάς έβγαινε ο Μπόλιν, έμπαινε ο Πετανίδης, έβγαινε ο Τάδε, έμπαινε ο Δίνα. Τέλος πάντων, δεν έχετε παίκτες. Έχουμε 5 τραυματίες. Γιατί ρε Κώστα? Έχουμε παίκτες, αλλά έχουμε 5 τραυματίες αυτή τη στιγμή. Πω. Γιατί τραυματίστηκαν, ο ένας στο ποδαράκι μου, ο άλλος στο χεράκι μου, ο άλλος στο ημεσούλα μου. Τραυματίστηκαν. Έτσι σας έριξε 30 και στο παλέ. Να έπαιζε και ο Τσόκλας δηλαδή, Κώστα, 50 πόντους διαφορά. Τσόκλας είναι στη Β'. Ναι, αν έπαιζε στην Α, ρε φίλε, αν έπαιζε. Πού να έπαιζε και ο Τσόκλας, το λέω. Καλά, μα έπαιζε ο Τσόκλας, θα πηγαίναμε για 40 τουλάχιστον. Και από τη Β' χάνεται του Ολυμπιακού, ε? Όχι, δεν χάνουμε. Εμείς έχουμε τώρα 10 παίκτες. Εμείς ποιοι είμαστε? Ο Άρης. Ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή 14 παίκτες. Ωραία, άμα παίξει φιλικό σε διαλύω δηλαδή. Με τους 8. Εύκολα. Εύκολα, ναι. Μάλιστα, ωραία. Έχει 14 παίκτες του οποίου δεν του λέει κανένα ποιοι είναι. Θες να σου πω έναν? Όχι. Του είπε ο Αρβανίτης Κώστα στην εκπομπή. Του είπε όλου. Είπε τον Τζάλμερς, είπε τον Σούλερ, ναι. Είπε τον Ντεκόζη, είπε τον Αγραβάνη, είπε τον Κουζέλογλου, είπε τον Πέντε είπα ήδη, τον Μιλόσεβιτ, τον Τραγκίσεβιτ 7, τον Φιόνι 8, τον Σλαφτσάκη 9, τον Σιδεροηλία 10. Είπα του 10 ήδη! Τον Ετζίπογλου. Τον Ετζίπογλου 11, το άλλο το παιδί από τις ακαδημίες. Τον Βλάσιο 12. Τον Βλάσιο 12. Ένα, ορίστε, τους είπα. Που θα δοθεί. Το Μιλόσεβιτς 13.
Ναι. Και τον το ξένο. Το ξένο. Το Χαριτόπουλο. Κλείσαμε. Το Χαριτόπουλο. Αυτό δεν τον έχει πει κανένας. Χάρηκα πολύ για τη συνεργασία. Ακούς Κωνσταντίνος του Ιωάννη. Ωραία. Και τις. Το αφημί μου είναι 0793. Εντάξει, το ξέρουμε το αφημί σου. Τόσα λεφτά παίρνεις κάθε μήνα. Και λοιπόν. Το σταμάτη. Ποιο σταμάτη. Ποιο σταμάτη. Ρε παιδιά. Το Μουρελί. Το Γκραουνάκι. Καλησπέρα. Ποιο σταμάτη. Η ομάδα μπασκετού. Έτσι. Ποιο σταμάτη. Το Δημήτρη σταμάτη. Αυτόν του Ιωνικού που μου βάλε πέρσι 30 πόντους. Του ύφεστου. Του ύφεστο ήταν, σταμάτη. Ναι. Σταμάτη, Κώστα, το μόνο που ξέρω σταμάτη είναι τον ποδοσφαιριστή τη ΑΕΚ. Που... Το σταματή που ήρθε και ο γιος του στην ομάδα. Έμεινε για 6 μήνες, χαρά... έβλεπε την κερκίδα. Είναι μια χαρά παίκτης ο Σταμάτης και τον ήθελε ο Ηρακλής Χρύσανθε. Και τον πήρα. Χάλασε τελευταία στιγμή. Και τον πήρε ο Άρης. Και προπονείται με τον Άρη, δεν τον πήρε κανένας Άρης. Προπονείται με τον Άρη. Καλαϊτζίδης. Και όπως προπονείται και ο Καλαϊτζίδης. Άρα 16 άρα... είπαμε μέχρι στιγμής. Α, μπράβο. Και ένας ο ψηλός αθλητικός που θα πάρω ο Μαύρος. Και ένας Καναδοσέρβος που δοκιμάζεται 20 χρονών. 17, 18, ομαδάρα δηλαδή. Τι άλλο θες. Να πάρετε διαρκείας όλοι, αχάριστοι. Να εννοείται. Λοιπόν, όλοι μπασκετογομαθείς. Πριν το πεις, πριν πεις το μπάσκετ, έχω είδηση σημαντική. Ναι, μας. Όχι υπέρ ναι, μας. Ναι. Περίμενε λίγο να στην πω κιόλας. Σημαντικότατη είναι, Κώστα, και είναι και για σένα. Απλά αρχικά είναι για το ποδόσφαιρο. Με τη σύμφωνη γνώμη των λοιμοξιολόγων. Oh. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται να επιτρέψει θεατές στα γήπεδα. Προσανατολίζεται. Ναι, ρε φίλε. Θετική εισήγηση αρχικά για 20% βάση υγειονομικού πρωτοκόλου. Ωραία. 3.000 το Ιβανόφιο για 20%, 600 θέσεις. Μια χαρά. Κώστα, 2 παίρνει το Ιβανόφιο. Χρήσατε 3 παίρνει το Ιβανόφιο. Έκανες επέκταση. Ήδη έγιναν έργα και μεγάλο στο γήπεδο. Ωραία. 5.000 το παλέ, 30% 1.500 θέσεις. Μια χαρά. Ωραία. Επίσης, πες αυτό εσύ γιατί έχω και άλλη είδηση για τον Άρη, αναμενόμενη βέβαια, αλλά είναι και επίσημη ανακοίνωση. Πες εσύ για να το... Παραιτήθηκε ο Καρυπίδης, πούλησε τις μετοχές. Δεν μπορεί γιατί δεν είναι δικές του. Είναι της αδερφής του. Στέργιο είναι του ξαδέρφου του. Γενικός αρχηγός και επίσημα ο Νασλίδης. Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον Θωμά Νασλίδη, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα team manager στην ομάδα μας. Η ΠΑΕ Άρης έρχεται στον Θωμά. Εναντίον μας δηλαδή. Ναι. Που πανηγύριζε. Που επιστρέφει στην. Ποιος. Με τον Πλατανιά. Με τον Πλατανιά, βέβαια. Με τη Λάρισα. Και με τη Λάρισα. Με τη Λάρισα δεν έβαλε γκολ. Να βάλω ένα λιθαράκι στο νέο πρόεδρο της ομάδας. Εντάξει, από τότε όμως έχει έρθει φίλε σε όλα τα μάτς με φανέλα του Άρη ερχότανε. Λοιπόν. Είμαι πολύ χαρούμενος. Έχει τον Λαμπριάκο τώρα και παίρνει τον Νασλίδη, άσχετο δεν μιλάμε. Δεν τα λέτε εσείς νεοαριανοί. Ο Λαμπριάκος σε ενημερώνω φίλε ότι ήταν σε διοικητική θέση και επέλεξε ο ίδιος ο Σταύρος να μην είναι. Και δεν, γιατί έχει μια εξαιρετική επιχείρηση με τον αδερφό του. Επειδή μόνο ναι. Λέτε εσείς είστε του Facebook και δεν γνωρίζετε τίποτα, δεν ξέρετε καν πως είναι ο Σταύρος, αν τον δει στον δρόμο δεν τον γνωρίσετε. Που πηγαίναμε στις πορείες μαζί, άσε μας έρχεσαι τώρα που δεν ξέρουμε. Πηγαίναμε στις πορείες μαζί, έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε Κώστα. Γι' αυτό. Λοιπόν, έχει μια εξαιρετική επιχείρηση με τον αδερφό του και τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά ο άνθρωπος και δεν έχει το χρόνο να αφήσει τη δουλειά του για να κάνει τον team manager. Έτσι. Δεν είναι στο ποδόσφαιρο. Ρίχναμε κάτι σούτια εκεί στα στενά, άσε τώρα. Και τώρα ακόμα ο Σταύρος σας ρίχνει σούτια στα στενά. Λοιπόν, με το Λιαδέλη μαζί, κρυμμένο με το Λιαδέλη ήμουν μπροστά όταν τον πήραν στο κυνηγητό. Και έτρεχε. Ποιο τον πήρε στο κυνηγητό. Αυτή που μαζί μας ήταν. Οι 15 που τον πήραν στο κυνηγητό το Λιαδέλη. Τότε, εκείνη τη μέρα που πήγε στον ΠΑΟΚ. Στο σπίτι πίσω από το γήπεδο του Άρη. Εντάξει, πώς έχει γίνει. Εμείς λέμε για τότε που πήγε πορεία στο τέτοιο. Ξέρεις πώς το ξέρω αυτό. Έχω πάει να τον κάνω συνέντευξη για τον Αλφα, γιατί έχει κλείσει στον ΠΑΟΚ. Στέργιο. Ορίστε. Ακούω, ναι. Και έχω πάει. Άκου τώρα. Για να κάνει συνέντευξη, λέει, το τελευταίο του θέμα πριν 26 χρόνια. Κώστα, δεν είναι το τελευταίο θέμα, γιατί άλλωστε εσύ μου είχες βγάλει μετά διαπίστευση για τη Σουπρολίγκα. Φαντάζομαι. Στον Ηρακλή, λοιπόν. Έχω πάει. 2000, πριν 20 χρόνια. Μένει στην πολυκατοικία πίσω από το γήπεδο και είμαι με το συνεργείο και περιμένουμε. Να κατέβει ναι. Για να τον κάνουμε εκεί στο πάρκο της Χαριλάου ναι. Συνέντευξη. Και εκείνη την ώρα έρχονται 15 άτομα. Βλέπουμε κάποιον να τρέχει.
Και τρέχει ο Λιαδέλης και από πίσω τρέχουν τα 15 άτομα και βρίζουν. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, πραγματικά. Κάτι τα 15 άτομα. Δεν μπορώ να σου πω. Κάτι γνωστή μου ήταν. Και μου λέει ο ένας, μην τυχόν και ανοίξεις την κάμερα. Ναι, καλά. Και μου λέει ο κάμεραμαν, και να ήθελες να την ανοίξω, δεν την άνοιγα. Έφυγε. Φυσικά δεν τον πιάσανε ποτέ έτσι. Ο καμεραμάν ήταν ο φίλος μου ο χοντρός που έγινε μετά μάγκας με τους Αμάν. Τον είχα στον Αλφα τότε, τον Στάθη λες. Το Στάθη. Ναι. Ή ο Παναγιώτης. Όχι, όχι. Ήταν τα παιδιά από το Link, δεν θυμάμαι τώρα πώς τον λένε. Από την Πάτρα. Που βγάζανε και Link. Που βγάζανε και τα Link, τα live. Στέριο, πιστεύεις ότι όλα αυτά που λέμε τώρα ενδιαφέρουν κανέναν? Ούτε μισό. Φυσικά, αυτά είναι τα καλύτερα. Τα πιο ωραία αυτά είναι. Και ο Λιαδέλης να άκουγε θα άλλαζε σταθμό. Πιστεύω. Εντάξει. Λιαδέλαρο στο Βόλο είναι μάγκες. Εγώ λέω ότι αυτά που λέμε εμείς εδώ πέρα δεν τα λέει κανένας άλλος. Όντως, έχει δίκιο. Τώρα, αν ενδιαφέρουν ή όχι, όχι, ναι. Τώρα, αν αρχίσω να λέω τα κλισέ και τα λοιπά, εντάξει. Οι Τούρκοι που έρχονται να μας πάρουν τα σπίτια και οι φρεγάτες στο Καστελόριζο. Λοιπόν. Ναι, και οι φρεγάτες της Γαλλίας και φρεγάτες της Γαλλίας, το Σάρτε Γκολ. Πολύ ωραία, έρχεται. Λοιπόν. Θα το βυθίσουν, λέει οι Τούρκοι. Σε 20 λεπτά, λέει, το βυθίζουν να μαθαίνουν. Ναι, ναι, καλά. Εύκολα. Θα βυθίσουμε ολόκληρη την τέτοια. Άντε. Με τάρματα στην πόλη θα μπούμε μια βραδιά. Παρέλαση να κάνουμε μπρος στην Αγιά Σοφιά. Ωχ, καλά. Και τα ψάρια, ναι. Αριστερό. Και τα ψάρια θα ζανεύουν. Τα ψάρια του τηγάνι. Ένα και τα δυο. Και του ήρθε η κεραία στη μάπα μετά και πάει τούρθε. Η πολύ. Και τα ψάρια, Κώστα. Τα ψάρια, μην ξεχάσουμε. Τα ψάρια είναι ελληνικά. Λοιπόν. Τα ψάρια είναι ελληνικά. Πες μας τώρα. Άρα ο Ηρακλής, ναι μεν αλλά. Δόξα Θεώ. Ναι μεν αλλά. Καλά είναι ο Ηρακλής. Πώς καλά, 30 πόντους τώρα. Καλύτερος από πέρσι. Καλύτερος θα είναι από πέρσι. Βέβαια. Τηρουμένο των αναλογιών δηλαδή. Καλύτερος από πέρσι. Πέρσι που φάγαμε 30 το Ολυμπιακό δεν έπαιζε και ο Σπανούλης στο Πρίντεζης. Φέτος παίζανε. Α, ωραία. Κανα παίκ θα πάρουμε άλλον. Ο Ηρακλής. Ναι. Δεν αποκλείεται. Όσο υπάρχει η μεταγραφική περίοδος. Ωραία. Πάμε τώρα στο σημαντικό. Στο ποδόσφαιρο δηλαδή, Κώστα. Ωραία συνέντευξη τύπου, Κώστα. Πολύ ωραία συνέντευξη. Καταπληκτική συνέντευξη τύπου. Μια χαρά βγήκαμε. Λύθηκαν όλες οι απορίες μας. 15 λεπτά λέει και δεν με ρώτησε κανείς τίποτα. Ναι. Δεν γίνονται αυτά. 15 λεπτά από τα 9 μίλησε ο Καράουγλου. Τα 7. Πέντε ο Δρακόπουλος, ο οποίος ήταν πάλι ο μόνος για μία κομφού, του βγάζω το καπέλο, ο οποίος επιτέθηκε. Δεν ήταν ο Δρακόπουλος. Τι λες, ρε. Χρήσατε με τον Δρακόπουλο εδώ μαζί, τρώμε μακαρόνι με κοιμά. Τι λες τώρα. Ποιος ήταν αυτός που μίλησε και είπε ότι θα βάλω λεφτά και κύριος Δρακόπουλος και φωτογραφίες και τέτοια. Ο Ζαντόπουλος και ο Ιωακιμίδης μίλησε. Α, Ιωακιμίδης. Άσχετος τελείως. Και εγώ τον έλεγα Δρακόπουλο. Και δεν με παίζαμε ξεφωνήσεις, ρε φίλε. Δεν το άκουσα. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί όλοι λέγανε Δρακόπουλος τότε? Δεν ήταν στην έχω διαβάσει πέντε κείμενα που λένε ο Δρακόπουλος. Άλλο να έκανε δήλωση κάπου. Δεν ήταν συνέντευξη. Φυσικά είναι εδώ μαζί μας από την πρώτη μέρα. Με την ομάδα μαζί. Και επίσης λέγαμε Δρακόπουλος. Όλα καλά. Είμαστε σε ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο στα Γιάννενα, στο Lake Hotel, μαζί με τον Παναθηναϊκό. Εκεί έμεινα, Κώστα. Πολύ ωραίο. Θα πας στη ρεσεψιόν και θα πεις ότι είσαι από το Λίμπερο. Θα πεις είχε έρθει και ο κ. Τσαλτίδης εδώ πέρα και τα λοιπά. Θα μου δώσουν κανένα τιμολόγιο. Άμα θες, δεν μπορεί. Να σε προσέξουν κι άλλο. Λέικ. Με προσέξανε γιατί με βάλανε σε μονόκλινο. Ωραία. Στο ισόγειο. Στο τέτοιο, στο προσωπικού μου, δίπλα. Εκεί έμεινα. Πολύ ωραίο. Πάνε στην πισίνα να κάνεις παιδιά. Ωραίο, ναι, ωραίο. Ωραίο. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο πασχετικό έχουμε. Ποδοσφαιρικό να μας πεις. Μεταγραφές θα κάνουμε. Νομίζω ότι ναι, θα γίνει. Τη Δευτέρα θα συνέλθει σε σώμα η διοίκηση. Τώρα είναι λίγο τα θέματα, έτσι πρέπει να βρούνε ρόλους, ας πούμε, ποιος θα κάνει κουμάντο, προπονητές κτλ. Λένε διάφορα ονόματα, ακούγονται, δεν τα έχω καταγράψει ακόμη όλα, γιατί είναι πάρα πολλά και είναι όλοι από το χώρο εκείνο της Τρίτης Εθνικής, της Εψημή, Β' Εθνικής και κάποιοι έμπειροι εννοείται θα έρθουν. Εντάξει, βλέποντας και κάνοντας, Χρήστα, ακόμα θα γίνει το εγχείρημα. Εγώ δεν είμαι και πολύ έτσι, δεν πετάω τη σκούφια μου τέλος πάντων. Ναι. Αλλά κάπως πρέπει να γίνει. Κώστα, ο κόσμος πώς το υποδέχτηκε σε γενικές γραμμές? Τι μηνύματα παίρνεις, ας πούμε, ότι ναι, μπράβο, τι είναι αυτά που κάνετε, κάπου στη μέση αναμονή, τι φάση? Αμφίσιμα. Μερικοί δεν γουστάρουνε, μερικοί γουστάρουνε, άλλοι λένε παιδιά δεν υπάρχει άλλη λύση, άλλοι λένε αυτός δεν είναι Ηρακλής. Δεν είναι. Να πω κάτι. Επειδή παρόμοιες καταστάσεις έχει βιώσει, όχι έτσι, αλλά
όλοι αυτοί που είναι κόντρα. Έτσι, εγώ δεν ξέρω καν ποια είναι η συμφωνία, ποια είναι το project, σου λέω τελείως απ' έξω. Όλοι αυτοί που είναι κόντρα, περίμενε λίγο. Ωραία, προτείνουν κάτι. Γιατί τα τελευταία χρόνια, και στον Άρη όταν είχε τα ζητήματά του, τα προβλήματά του, και στον Ηράκλη, ακούω πολλούς να κριτικάρουν την όποια προσπάθεια, καλή, κακή, δεν ξέρω, αλλά δεν προτείνουν, ρε φίλε, περισσότεροι τίποτα. Προτείνουν, ή προτείνουν κάτι το οποίο δεν γίνεται. Πες το. Στη Β' ψημή, παιδιά, όπως ήμασταν. Μάλιστα. Και όποτε να ανέβουμε, σαν ανέβουμε. Αυτό είναι μια πρόταση, οκ. Αυτό είναι μια πρόταση. Σου λέει δεν με νοιάζει, αφού με ρίξατε εδώ που με ρίξατε, ας μείνουμε εκεί και ό,τι γίνει. Ω, ο πρωινός λόγος εφημερίδα των Ιωαννίνων και υπηρετικός αγών. Εκεί στα τραπεζάκια δεν πήγες στο ξενοδοχείο, έτσι. Ναι, ναι, μπράβο, πω, φοβερό. Έχουν εφημερίδες στα Γιάννα και δεν έχουμε εμείς εδώ. Δεν γίνονται αυτά. Και στη Λάρισα έχουν Κώστα και στα Χανιά έχουν. Έχουν εμείς εδώ. Και καλές εφημερίδες, όχι τώρα. Φυλάδια, 4 σελίδες. Είναι εντάξει. Άλλο η τοπική κοινωνία, είναι άλλο η Θεσσαλονίκη. Εμείς εδώ. Εμείς εδώ και εμείς εκεί. Ο ΑΕΛ, ο ΑΕΛ.gr. Ναι, τι. Και για συνέχιση, Κώστα, για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ότι δεν είναι το ποδόσφαιρο εκεί. Αυτό που κάνουν τώρα ο Δρακόπουλος και ο Ζαντόπουλος είναι κάτι, θα έλεγα, για εξωπραγματικό για τα δεδομένα της πόλης. Δηλαδή ο Δρακόπουλος έχει μια ομάδα μπάσκετ και τώρα μπαίνει και στο ποδόσφαιρο. Ο Ζαντόπουλος δίνει μια δική του ομάδα με τέτοιο σε 2 χρόνια να μην υπάρχει, γιατί αυτή είναι η συμφωνία. Εντάξει, βλέποντας, τι να κάνουμε. Κάπως έπρεπε να παίξει, εγώ λέω. Ναι. Κάπως έπρεπε να παίξει η ομάδα. Τώρα, τι, πώς, πού, αλλιώς, αλλιώτικα, δεν ξέρω τι να πω. Ούτε εγώ είμαι πολύ ζεστός, για να σου πω την αλήθεια. Ναι. Αυτά εν ολίγης για το ποδόσφαιρο. Δεν μπορείτε να πάρετε, δεν μπορείτε να πάρετε και το Μέση γιατί μένει στην Μπαρτσελόνα. Θα μείνει τελικά, ο Κλαψιάρης. Έτσι λέει. Ότι τα γύρισε και μένει. Τραβάτε με και σκλαίω. Διαπίστωσε προφανώς ότι δεν μπορεί να φύγει. Ναι, γιατί έχει ρήτρα μεγάλη και γιατί η Μπαρτσελόνα ζητάει 700 εκατομμύρια. Ακριβώς. Επίσης να σου πω ότι τώρα που έλειπες, μπήκαν στο σπίτι σου στο Πανόραμα και άρπαξαν το χρηματοκιβώτιο με 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα. Ρε παιδιά. Για ξαναπες λίγο, ξαναπες τι έκανες. Ληστεία μαμούθ. 1 εκατομμύριο ευρώ από βίλα επιχειρηματία στο Πανόραμα. Πω ρε φίλε, πού το βρήκαν τον κωδικό από το τέτοιο, από το χρηματοκιβώτιο. Μπήκαν στις 11 λέει το βράδυ, απουσίαζαν, στη Χαλκιδική ήταν ο επιχειρηματίας. Άρπαξαν κοσμέτα και χρήματα. Την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν στη Βουρβουρού. Ξέραν λέει ακριβώς τη θέση. Όταν έχεις 1 εκατομμύριο ευρώ εσύ Κώστα στο χρηματοκιβώτιο, γιατί να μην δώσεις ένα μεροκάματος, ένα security, να νικείς την πόρτα σου μπροστά. Είχα βάλει πολύ δύσκολο. Είχα βάλει το 1, 2, 3, 4 και το ναι. Βρήκανε ρε. Τα ξέραν όλα. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Λοιπόν, 1 εκατομμυριακή. Τη Δευτέρα που έχουμε φιλικά στην Αθήνα να πάω. Κώστα, σοβαρέψου λίγο ρε φίλε. Άντε, έλα να κάνεις καμιά κομπή. Άντε, φτάνει τόσο. Φτάνει, θα πάρω τη Μέρκελ και θα πω... Επιστρέφεις σήμερα Κώστα, έμαθα. Τι να πας, για να μεταδώσεις τα 30 πόντους στο κεφάλι. Ναι, φίλε, όντως. Πέρασε εκεί, κάνει και καμιά βουτιά στην πισίνα σήμερα. Επιστρέφεις Κώστα σήμερα. Όχι, αύριο το βράδυ. Α, το βράδυ κιόλας. Ναι, κουράστηκα. Καλά, από εβδομάδα θα λείπω εγώ. Κάνε δεκαήμερο. Δευτέρα, Τρίτη παίζουμε Ολυμπιακό Περιστέρι, παιδιά, πρέπει να πάνε πολύ σημαντικά μάτς. Κώστα, σοβαρέψου. Λοιπόν, άντε κλείσε τώρα. Άντε, γεια σου. Άντε, γεια. Λοιπόν, πριν κλείσουμε. Στα φιλικά των 30 πόντων. Ολοκληρώθηκε η προπόνηση του Δικεφάλου. Ο Μπίσεσβα προπονήθηκε κανονικά. Επέστρεψε στην ώρα του, έκανε τα τεστ για κορονοϊό, ερχόμενος από Ολλανδία. Όλα καλά, προπονήθηκε ο Μπίσε. Ατομικά δούλεψαν όπως κάθε μέρα το τελευταίο διάστημα και ο Αγκούστο και ο Σοάρες. Εντάξει. Αύριο πάλι προπόνηση στις 10 το πρωί για τον ΠΑΟΚ. Το Σάββατο επόμενο είναι το φιλικό. Προετοιμάζει το ΠΑΟΚ με την απουσία 9 διεθνών. Θυμίζω σήμερα είναι και το μάτς της Εθνικής το βράδυ με τη Σλοβενία. Για να κάτσω να δω το παιχνίδι προσωπικά. Κάτι σήμερα πρέπει, είναι. Κάτι πρέπει να παίξω στο στοίχημα. Τι ώρα είναι. Είναι 10 παρά 4. 10 παρά 4. Να κάτσω να δω το παιχνίδι απλά για να το δω. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο περίπτωση. Οπότε μάλλον θα στοιχηματίσω έτσι κάτι.
για να έχει ενδιαφέρον, φανταστείτε πολλά. 5-10 ευρώ, έτσι για να περάσει και η ώρα. Στο 3-0-3 είναι το διπλό της Ελλάδας, που πριν τον κορονοϊό έδειξε καλά δείγματα. Φαίνεται ο Φανσχίπ να βρίσκει έτσι μια ισορροπία, να βρίσκει παίκτες που γουστάρουν να παίξουν για την εθνική. Έχει καλά αποτελέσματα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Το 3-0-3 προσωπικά για μένα μου φαίνεται μια χαρά. Όχι ότι δεν μπορεί να χάσει η Ελλάδα, άλλωστε και η Σλοβενία νομίζω είναι στο ίδιο επίπεδο με την Ελλάδα. Αυτό που λέω κάθε μέρα είναι όλοι οι ποδοσφαιριστές που αποχώρησαν για να πάνε σε εθνικές να επιστρέψουν με υγεία, γιατί ο ΠΑΟΚ τους χρειάζεται όλους για το παιχνίδι με την Μπενφίκα. Νομίζω αυτό είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα για τον ΠΑΟΚ. Τώρα πόσο ενδιαφέρει αν η Ελλάδα προχωρήσει σε αυτό το έκτρωμα που λέγεται UEFA Nations League, για το οποίο χρειάζεται να κάτσει κάποιος 5 μέρες να διαβάσει για να καταλάβει το πώς ακριβώς λειτουργεί. Εντάξει, οκ. Okay. Πάντως πιο πολύ χρειάζεται να διαβάσει για το UEFA Nations League παρά για να μπει σε κάποια σχολή στην Ελλάδα, όπως αποδείχθηκε πριν από λίγες μέρες, όπου μπήκε μαθητής με 0,6. Και όπως πολύ σωστά γράφτηκε, πιο πολύ χρόνο τρως να βρεις μια τριάδα στο στοίχημα, να διαβάσεις, απουσίες αυτά, τι γίνεται προϊστορία, παρά να περάσεις στο συγκεκριμένο ΤΕΙ που νομίζω ήταν στο Καρπενήσι με 0,6 μέσο όρο. Τέλος πάντων, γεράνε όλα τα παιδιά να βρουν τον δρόμο τους. Νομίζω φτάσαμε στο τέλος. Θα μας πει και ο Χρήστος στους χορηγούς. Φυσικά θα μείνετε στους 107,4. Ακολουθεί για την επόμενη ώρα ο Κωστής Τσατσαρός. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Αγόρας. Θα ακολουθήσει το Λαμπαουτάρης. Θα ακολουθήσει ο Παπαδόπουλος και Μοσχοβίδης. Θα ακολουθήσει το ΠΑΟ 24. Θα ακολουθήσει η Ράδε Μαρμίτα. Εντάξει, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μαζί μας η Injection Service. Ρύθμιση, έλεγχος και επισκευή του βενζινοκινητήρα σου στην Injection Service. Κάνουν εξαιρετική δουλειά τα παιδιά και μπορείτε να το διαπιστώσετε αν επισκεφτείτε το συνεργείο. Injection Service είναι Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα, τηλεφωνάκι 933-787. Αλλά επιπλέον είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε τι ακριβώς γίνεται στο αυτοκίνητό σας και τι σας γίνεται για το αυτοκίνητό σας. Κατεβάστε τη νέα εφαρμογή από το Google Store και το App Store. Είναι συμβατή με όλες τις συσκευές σας. Η εφαρμογή Injection Service είναι μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τα δεδομένα των συνεργείων της χώρας. Αντικαθιστά το κλασικό βιβλίο συντήρησης του οχήματος με ηλεκτρονικό. Το έχετε στο κινητό δηλαδή. Κάθε εργασία που πραγματοποιείτε καταχωρείται είτε από την Injection Service είτε βέβαια από τον πελάτη. Η πρώτη όμως, και αυτό είναι σημαντικό, γίνεται υποχρεωτικά από το συνεργείο. Έχεις τις ειδοποιήσεις του για τις προγραμματισμένες μελλοντικές εργασίες σου. Δεν υπάρχει το ξέχασα, αχ περάσα τα χιλιόμετρα, αχ καλέ και όλα τα υπόλοιπα. Γίνεται επαγγελματική δουλειά. Γιατί το αυτοκίνητο κουβαλάει τις οικογένειές μας. Είτε για τη διασκέδασή μας, για την εκδρομούλα μας, είτε για τη δουλίτσα μας, είναι ένα εργαλείο καθημερινότητας που πρέπει να δουλεύει πρίμα. Και αν δουλεύει καλά ο βενζινοκινητήρας και οικονομία έχουμε και ασφάλεια έχουμε και γι' αυτό επίσκεψη στην Injection Service πρέπει να έχουμε. Αν απαιτεί την ίδια στιγμή υψηλή ποιότητα, συνέπεια παράδοση και κορυφαίες προδιαγραφές σε οδικές μεταφορές, Ανθουλάκης Smart Trans από τις κορυφαίες εταιρείες του τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών, νέες τεχνολογίες ασφάλισης, συνεχή παρακολούθηση φορτίου, αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. 2310-75-30-24 ανθουλάκης ltd.gr.